Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαι CEO στο 10ο επετειακό επεισόδιο για το Fiction Friction του campaign Festering Wounds. Έχουμε σήμερα μαζί μας τη Μαρία Θεοδόση, τη γυναίκα του Τρίφωνα, η οποία έχει να μας κάνει μια μικρή παρουσίαση αργότερα σε ένα χαρακτήρα και ελπίζουμε και στο μέλλον να τη βλέπουμε και πιο συχνά. Δεν την ακούσαμε τώρα για κάποιο λόγο, αλλά δεν πειράζει. Συνεχίζουμε από εκεί που είχαμε μείνει στο προηγούμενο session. Ήμασταν στο underwater base του Company of the Wolf και βιαζόμασταν λίγο γιατί μας είχε πάρει λίγο η ώρα και το αφήσαμε στη μέση. Τι λέτε, θα προλάβετε να το τελειώσετε σήμερα? Θα δείξει. Θυμάστε που είχαμε μείνει την τελευταία φορά? Σε ένα δωμάτιο που ήταν ένα περίεργο ελεμέντα, ένα μηχάνημα με ένα περίεργο ελεμέντα. Ναι. Και είχαμε δει ένα τυπά μέσα, κάτι τέτοιο θυμάμαι καλά. Λοιπόν, είχατε προχωρήσει, έχετε αφήσει τον Ιστόφ και τον Ιτέπ, δύο, τον άνοπο πολεμιστή που έχετε από την αρχή μαζί και έναν αναπληρωματικό του Άντριαν, να έχουν τα χέρια τους στα γάλματα, στο δαχτυλίδι, για να παραμένει ανοιχτή η μυστική πόρτα, η οποία ανοίγει και εμφανίζει ένα μικρό layer με τα χρώματα του ουράνιου τόξου, το οποίο ο Ορτάμι πέρασε τρέχοντας από μέσα την τελευταία φορά. Αφού έβγαλε λοιπόν το κεφάλι του έξω από το layer και έτσι έως εδώ και σας λέει «Είναι safe, ελάτε». Μπήκατε μέσα και εσύ και η Αμαριλής Ρέγκερ και εσύ Ρέγκερ και εσύ Αμαριλής, όπου βλέπετε σε μία καρέκλα να κάθεται ένας human με μουστάκι, άσπρο φανελάκι, σαν τζιν περίπου, σαν ρούχα μηχανικού, τυράντα, full body και τέτοια. Και να λύνει ένα σταυρόλεξο. Όπου με το που σε βλέπει ο Ορτάμι, το πιάνει, το τυλίγει, το βάζει στην κολότσεπη και σηκώνεται πάνω και περιμένει να μπείτε λίγο μέσα όλοι. Όταν μένετε όλοι μέσα, λοιπόν, σας λέει καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Συγχαρητήρια για τη μέχρι τώρα πορεία σας. Θέλω από εσάς ένα perception και ένα sense motive. Ξεκινήσαμε με τα δύσκολα, έτσι. Πρώτα τα perceptions. Πρώτα τα perceptions. Πάρτε. Νομίζω μου λείπει από τον Ορτάμι ένα σεισμότιβ. Συμβόλαιο, ναι, το καθυστερώ γιατί καθυστερεί λιγάκι το τέτοιο να ανοίξει. Παρακαλώ. Όχι. Skills. Και είμαι σχεδόν εκεί. Το δικό μου ένα trained. Θες να σου το ρίξω ακόμα? Άμα θέλεις, το ρίχνεις. Έφυγε. 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 Το ξαδοκιμάσω. Εντάξει. Ωραία. Βλέπετε λοιπόν ένα τύπο σαν το Super Mario μπροστά σας, αλλά ψηλό, όχι κοντό και χοντρό, ο οποίος έχει βάλει στην κολότσεπη το σταυρόλεξο και ένα μολύβι και σας λέει καλησπέρα σας, travelers. Συγχαρητήρια που ήρθατε μέχρι εδώ. Η δική μου δουλειά είναι να σας δώσω για την υπόλοιπη αποστολή αυτά εδώ τα δύο χαρτιά. Δύο φακέλους. Και κάνει... Τα παίρνω, ναι. Έτσι. Παίρνω τους δύο φακέλους. Έχουν ναι. Τίποτα απ' έξω. Όχι. Είναι σφραγισμένη με κερί. Είναι σφραγισμένη με κερί. Και έχει τη σφραγίδα του Order of the Wolf. Ανοίγω τους φακέλους. Να δω τι γράφουν μέσα. Τι έχουν μέσα ο καθένας. Ο ένας φάκελος
έχει ένα κενό χαρτί. Ο άλλος, ένα κενό χαρτί. 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 Ο άλλος φάκελος, το είδα, Ρέγκερ, ο άλλος φάκελος έχει μέσα μία έκθεση που μιλάει, από ό,τι καταλαβαίνεις, για το bravery, για την ανδρεία. Έκθεση εννοείς διήγημα φάση. Σαν διήγημα έχει και λίγο ομοιοκαταληξία σε μερικά σημεία κτλ. Okay. Ωραία. Το λευκό χαρτί είναι, συνεχίζει να είναι λευκό. Το λευκό χαρτί, μετά από το read magic που έκανες, βλέπετε ότι ο Ρέγκερ αρχίζει να καστάρει ορτάμι και καταλαβαίνεις ότι εύκολα ότι είναι το read magic. Τα μάτια του ψιλοφωτίζουν με μια άβρα μαγική. Και μπορεί και διαβάζει, και το χαρτί λοιπόν που βλέπεις μέχρι τώρα που σου δίνουν Ρέγκερ είναι το μέχρι τώρα dungeon που ήταν οι παγίδες, όπως βλέπεις έχω σημειώσει και στο χάρτι. Σαν χάρτη, ας πούμε. Σαν ένας μικρός χάρτης, ένα σχεδιάγραμμα ουσιαστικά εμφανίζεται με το διαβάζει. Πού βρίσκονται οι παγίδες και τα trigger τα μέχρι τώρα που έβαλες. Okay. Και σου λέει ότι πρέπει να δώσεις 3 χρυσά νομίσματα για να απενεργοποιηθούν αυτές οι 3 παγίδες και να προχωρήσεις, οι παγίδες που έχουμε δει στο διάδρομο. Άρα, ο αυθορμητισμός του ορτάμι βγήκε σε καλό την τελευταία φορά όσον αφορά σε αυτό το τομέα. Και βλέπεις ότι είναι ημιτελής. Δηλαδή, ο χάρτης σταματάει όπως τον έχουμε ανοίξει τώρα. Είναι μαγικός χάρτης, εννοώ, σαν του Χάρι Πότερ. Που όσο προχωράς, ας πούμε, κάτι... Ήτανε ζωντανός, ουσιαστικά, ναι. Υπάρχει κι άλλος τέτοιος μαγικός χάρτης, σε φοβερή ταινία, που είναι... Ο Ζετ Ζοράντερ τον έχει. Αλλά θα το πούμε, ας μην κάνουμε άλλη... Τέλος πάντων, όχι, δεν είναι μαγικός κινούμενος χάρτης. Okay. Είναι το σχεδιάγραμμα που έχετε βρει μέχρι τώρα, μέχρι και αυτή την πόρτα. Μιλάω στην πιπά. Όχι, έχει και ένα δωμάτιο ακόμα μετά από αυτή την πόρτα εδώ κάτω που έχετε βρει. Ποια πόρτα ακριβώς, δείξε μας. Έχω βελάκι στο χάρτη, κάτω-κάτω. Okay. Στο χάρτη, κάτω-κάτω. Υπάρχει μια πόρτα που έχετε δει. Έχει άλλο δωμάτιο. Τι άλλο έχεις να μας πεις, ρωτάω, του τύπου το Super Mario? Τι να σας πω, παιδιά μου. Καταλαβαίνεις, λοιπόν, όταν του μιλάς λίγο περισσότερο, ότι ο τύπος παίζει θέατρο. Ότι είναι μελετημένα αυτά με που έχει. Part, κατάλαβες. Είναι NPC. Σε video game. Έχει να πει κάποια πράγματα συγκεκριμένα. Και ότι και καταλαβαίνεις ότι είναι μεταμφιεσμένος, εσύ, Ρέγκερ. Αν προσέξεις καλύτερα και με ένα wisdom check, θα τον θυμάσαι. Ναι, θα τσεκάρω. Δεν είσαι πολύ σίγουρος. Ορκίζεις ότι κάπου τον έχεις ξαναδεί, αλλά μάλλον αν έβγαζε την αμφίεση να μπορούσες να καταλάβεις ποιος είναι, αλλά τώρα όχι. Δεν είσαι σίγουρος. Σε ξέρω από κάπου και πάω να το τραβήξω τα γένια. Δεν έχει γένια, έχει μουστάκι. Μουστάκι. Τραβά το μουστάκι. Έτσι. Ναι. Και μετά ρωτάω με τον πίσω από κάπου. Κάνει πονάει, τον βλέπεις όντως, αλλά ξεκολλάει μια μαλλιά, τη βλέπεις όντως και σου διώχνει το χέρι και σου λέει... η θέση μου είναι συγκεκριμένη και αυτά που έχω να σας δώσω είναι αυτά. Παρακαλώ πάρα πολύ, σώστε τα δύο μου αδέρφια που βρίσκονται πιο βαθιά εδώ μέσα από βέβαιο θάνατο. Μάλιστα. Παιδιά, δεν νομίζω να μας βοηθήσει ο φίλος μας. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε παρακάτω. Εσείς τι λέτε? Δεν διαφωνώ. Να δοκιμάσουμε, να δούμε τι έχουμε.
τι το ρωτάω, αν υπάρχει, ποιο είναι το challenge που περιμένουμε εδώ πέρα, τι θα έρθουμε, σε τι θα έρθουμε αντιμέτωποι. Δεν ξέρω. Εμένα με κλείσαν εδώ, όπου περιμένω χρόνια τη λύτρωση. Καλά, εντάξει. Όπως προείπα, δεν μας βοηθήσει άλλο. Δίνω το διήγημα στον Ορτάν που του αρέσει να διαβάζει. Για πες μας αν βγάζεις κάτι από όλο αυτό. Μισό λεπτό και να δω. Να μπορώ να διαβάσω γρήγορα. Δεν σου έχω δώσει κάποιο διήγημα εγώ έτσι και την ώρα. Την έκθεση. Χρειάζεται decipher script. Μάλλον πρώτα θέλω να... αν έχεις το skill καταλαβαίνεις ότι κάτι έχουν πάει να... κρύψουνε, αν το έχεις το skill. Βασικά πρέπει να μου ρολάρεις ένα decipher script για να δω αν καν καταλαβαίνεις. Σκεφτόμουν να το κάνω με intelligence check, αλλά αφού έχεις το skill, έχεις το skill κατευθείαν. Αμαριλής μπορώ να βλέπω κάτω από το στόμα σου, είσαι σαν υπερήρωας πάλι. Κάτσε πριν. Λοιπόν. Εντάξει. Συγγνώμη, εντάξει, καλύτερα. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι, σίγουρα καταλαβαίνεις ότι κάτι έχουν πάει να κρύψουν, αλλά δεν μπορείς να σπάσεις τον κώδικα. Έχει κανένα κερί εκεί μπροστά. Υπάρχει alchemical τραπέζι, ας πούμε, ναι, έχει κερί. Όχι, okay, ανάβω, ξέρω, ένα κερί και βάζω το έγκαθι μπροστά από το τέτοιο, το κάνω και λίγο πάνω, το συστάνω, μην το βγει τίποτα άλλο ακόμα. Δοκιμάζεις, καταλαβαίνεις, δοκιμάζεις τα εύκολα κόλπα που έχεις, ρίχνεις λεμόνι λίγο ή τέτοια. Ναι, μπράβο, μπράβο, όλα αυτά. Δεν ναι. Είναι κάτι κρυμμένο στο χαρτί, είναι κάτι κρυμμένο στο λόγο. Στο μήνυμα. Okay. Το οποίο δεν σου δεν καταλαβαίνεις τώρα. Μπορείς να το ξανατσεκάρεις κάποια στιγμή αργότερα, μέσω dungeon ίσως. Αν κάνεις 20 λεπτά. Θα αράξετε εκεί 20 λεπτά. Τους ρωτάω, παιδιά, θέλω να κάτσω 20 λεπτά και να προσπαθήσω να τον υποστολίσω. Και άμα δεν είναι τίποτα όπως είναι ο χάρτης. Αφού κάτι έχω καταλάβει ότι, είναι, ότι κάτι έχω το καταλάβει, το ξέρω, είμαι σίγουρος ότι κάτι έχω καταλάβει. Ναι, και ο χάρτης ήταν κρυμμένος, αλλά και πάλι δεν μας βγάζει κάτι, δεν μας λέει κάτι. Α, δεν είναι χάσει, έχουμε χάσει 20 λεπτά, αλλά άμα δεν κάτσουμε συγκεντρωμένοι 20 λεπτά δεν μπορούμε να το κάνουμε καλά. Πρέπει να κάτσουμε συγκεντρωμένοι, να κάτσουμε συγκεντρωμένοι, να κουνιέμαι και τέτοια, να συγκεντρωθεί 20 λεπτά και να προσπαθήσω. Εντάξει, ας το δώσουμε το χρόνο. Okay, αυτό σημαίνει ότι φαίνω ότι έχω δισάξει και 30. Το έχεις αυτόματα. Είναι take 20, άρα έχω 20, mm-hmm. plus 10 που είναι τα όσα έχω άλλα και είπα 30. Θα μου ρουλάρεις για τον Άσο. Νομίζω το take 20 σε φάση τα κάνεις όλα. Δηλαδή, αν, δεν ρουλάρεις το take 20. Αν είναι παγίδα ή είναι σαν αρχή take, από 1, 2, 3, 4, 5, 6 μέχρι και 20, θα πάντα δηλαδή. Οπότε σου σκάει η παγίδα μέχρι all 20, άμα κάνεις take 20. Αν όχι, απλά είναι σαν να έχει 20 ζάρι στο σκύλι. Και κάθεσαι 20 λεπτά και κάνεις κάτι. Όχι, okay, καταλαβαίνω τι λες. Okay, καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις. Θέλω λιγάκι να το βρω λίγο λάγα στο στήλο. Mm-hmm. Να δεις και εσύ τον κανόνα, ρε παιδί, μπορεί να ξεπνήσω κάτι. Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Εμείς απλά έχουμε ένα κανόνα στον Άσο ότι είναι μείον 5. Ότι αν είσαι τόσο καλός, παίρνεις απλά μείον 5 στον Άσο και παίρνεις τα τσάντσα σου, κατάλαβες. Και ήθελα να το συζητήσουμε, αλλά στην προκειμένη το δέχομαι. Φέρνεις συνολικά 30 με το Take 20 σου, έτσι. Στο ναι, τσέκα εδώ, π.χ. ας πούμε, έχει μέσα το Take 20. Να πάω πιο κάτω. Δεν θα το κοιτάξω τώρα, θα το κοιτάξω μετά. Okay. Για την ώρα όμως το παίρνεις. Οι υπόλοιποι κάνετε κάτι τα 20 λεπτά αυτά. Οι τύποι απ' έξω φωνάζουν, τι γίνεται, πιαστήκαμε, αλλαγή. Ποιοι τύποι? Αυτοί που έχουν αφήσει. Ο Ιστόφ και ο Ιτέπ που είναι στα δαχτυλίδια. Α, δεν κάνετε και τίποτα. Ένα δάχτυλο έχετε βάλει. Χαλαρώστε.
πηγαίνεις να τους το πεις και βλέπεις έχει κάτσει κάτω ο ένας και έχει βάλει το δάχτυλο πάνω και είναι έτσι και βαριέται. Και πιάνει ένα πετραδάκι και το πετάει στον άλλον απέναντι και παίζουν με το αριστερό χέρι ότι challenge πετραδάκια να περάσει η ώρα. Τι να πω. Ξέρω εγώ βόλους. Anyway, τώρα 20 λεπτά μας έδειξαν τίποτα ουσιώδες. Τα 20 λεπτά σας έδειξαν έναν πιο advanced χάρτη. Και σας έδειξαν λίγο πιο advanced χάρτη για την ώρα. Λοιπόν, ουσιαστικά θα σου πω τι μαθαίνεις. Ο χάρτης του δωματίου που είχατε δει, το έξτρα δωμάτιο που ήταν στο χάρτη που είδε και ο Ρέγκερ, συγγνώμη, εμφανίζεται με επίπλωση και έχει, λέει σε hint, συγγνώμη, αν ξέρεις να ψάξεις, εκεί που θα αμυνθείς καλύτερα, θα βρεις πού θα αμυνθείς στο μέλλον. Και έχει ένα χ. Συγγνώμη, εδώ. Δεν το σχεδιάσαι από πάνω. Να το σχεδιάσω φυσικά. Ήθελα να το κάνουμε και εμείς, επειδή μου ξέρεις. Αλλά σε ξέρεις καλύτερα που είναι. Οκ. Ωραία. Οπότε φεύγουμε. Πάμε στο σχέδιο. Και δεν πάμε. Και δεν πήγαμε. Μέσα. Πηγαίνουμε στην πόρτα, λοιπόν. Στο γεγονό το δικό μου. Λέμε στα παιδιά να βγάλουν τα δάχτυλά τους, πλέον δεν μας ενδιαφέρει. Ωραία. Πώς θέλετε να έρθουν και πού θέλετε να είναι ο καθένας και τι θα κάνει? Θα κάνω ένα search στην πόρτα πρώτα για παγίδες. Η πόρτα δεν είναι παγιδευμένη, αλλά είναι κλειδωμένη. Είναι κλειδωμένη. Μπορούμε να τη σπάσουμε? Όχι, μην τη σπάσουμε. Μπορείτε να δοκιμάσετε. Πείτε τα, τι θέλετε να κάνετε. Άμα ξαναβάλουν το δάχτυλο του στα αλάλματα. Δεν ξεκλειδώνει. Ρε εσύ, Ρέγκερ, εσύ που είσαι καλός με τα ψαξίδια, έψαξε το δωμάτιο μας πριν, που ήταν και ο τύπος μας με το μουστάκι. Ναι, το ψάξε. Α, όχι. Την κουζίνα είχα ψάξει. Εκεί πέρα που ήταν ο άλλος δεν είχα ψάξει. Δεν κάνεις καμιά ψαχτική μπάσκα, έχει κανένα κλειδί. Θα μπορούσες να την είχες κάνει την ψαχτική στο 20 λεπτό. Ταυτόχρονα με τον άλλο. Ναι, και να πας και εσύ στην ουσία τα εκτρέντη. Αυτό είναι καλή υπόθεση. Αλλά και ας υποθέσουμε ότι το πήρες, δεν βρήκες κάτι άλλο. Οκ. Ρέγκερ, βρήκες πάνω στο τραπέζι με τα alchemical πράγματα. Διάφορα ματεριαλάκια. Που αν ασχοληθείς, ίσως να μπορούσες να φτιάξεις κάποια potions. Με ένα craft alchemy check θα σου πω περισσότερα πράγματα. Ωραία. Για να δοκιμάσω, γιατί όχι. Παρακαλώ. Αυτό γίνεται στο 20 λεπτό που περιμένουμε τόση ώρα. Βρήκες τα πράγματα εκεί, είναι το alchemy. Ναι, το check για να δεις τι είναι και τι μπορείς να κάνεις, μπορείς να το κάνεις μέσα στο ψάξιμο, ναι. Την ώρα που ψάχνεις. Τι έκανες όταν. Τα tools που λέει τα έχω. Υπάρχουν πάνω στο τραπέζι. Υπάρχουν πάνω στο τραπέζι tools, ναι. Γιατί έχει διάφορα, πώς το λένε. Παίρνεις, έχεις βάλει συν από tools. Αυτό δεν έχει normal και master work.
Ωραία. Έχω κάνει με νόμι τώρα. Με το συν που βρήκες εκεί, μπορείς να βρεις ότι μπορείς να φτιάξεις, άμα πάρεις 3 ώρες περίπου, 2 πόσιον το μικρό που λέγαμε το deep breath. Όχι το underwater breathing. Αυτό που ήθελε να αγοράσει η Αμαριλής. Το deep breath. Αυτό, καλά το είπα. Να κάτσω 3 ώρες εκεί. Αν κάτσεις 3 ώρες εκεί, φτιάχνεις 2 deep breath potions. Ωραία. Οπότε δεν μας βοηθάει κάτι για τώρα για να ανοίξει η πόρτα. Είναι όχι. Για άλλη. Ναι. Μπορούμε να αναρθούμε αργότερα όταν θα χρειαστούμε. Ίσως. Ωραία. Ωραία, λέω του Ιστόφ, αν μπορεί να σπρώξει την πόρτα να ανοίξει κάτι, να τη σπάσει. Ο Ιστόφ λέει, τη βλέπει και κοιτάει και τον Ροντάμι, λέει, σε κοιτάει και σένα, λέει, δικό μας δεν είναι το base. Δικό μας δεν είναι το base. Το ξέρω εγώ και εγώ τι νομίζω. Δεν θα παίρνανε extra credit άμα δεν το γκρεμίζαμε. Κι εγώ έτσι νομίζω. Ο δικός μου είναι αυτός. Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να την ανοίξω αλλιώς. Ξέρει κανένας από εσάς να πειράζει κλειδαριές, να ανοίγει κλειδαριές. Έχετε καμιά μαγεία. Είπε εσύ, Ρέγκερ. Μαγεία έχουμε πρέπει να κάτσουμε καμιά ώρα. Ο τοξότης που έχουμε μαζί μας. Παιδιά, εγώ λέει... Όχι. Δεν ξέρω να κλειδαριές να ανοίγω. Εσύ, Ρέγκερ, δεν έχεις open lock. Όχι. Ενδιαφέρον. Δεν είμαι... Πώς το λένε. Ο Spellthief το έχει, νομίζω, class skill. Όχι. Δεν το έχει το open lock. Mm-hmm. Έχει μόνο το disabled device. Mm-hmm. Αλήθεια. Περίεργο. Okay. Mm-hmm. Άρα δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν θα τη σπάσω. Μπορώ να τον βοηθήσω κι εγώ κάπως. Να κάνουμε μεικτό damage. Θέλεις να πάρεις καμιά ώρα εσύ να μάθεις λέει, το spell με την ανοίξεις, να πάρεις και εσύ καμιά ώρα να φτιάξεις κανένα πόσιον. Ναι, μπορούμε να το κάνουμε έτσι. Πόσο εσύ θα συγκεντρώνεσαι για να... Κοίταξε λιγάκι το spell μου το προηγούμενο. Ποιος έχει το spell αυτό, για μένα λέτε. Ναι. Κοίταξε λιγάκι το βιβλίο μου και το spell αυτό, άμα είναι κλειδωμένη πόρτα, δεν... η μαγεία αυτή που διαθέτω, άμα είναι κλειδωμένη πόρτα, αποτυχάνει. Πριν μπορεί να είναι ξεκλείδωρη για να μπορεί να ανοίξει. Κόστησε, λέει ο Ιστόφ. Τι να κάνουμε. Και αρχίζει τα strength checks. Δεν θα τα ρίξω. Μετά από λίγο, ένα-δύο χτυπήματα, η πόρτα ανοίγει και ουσιαστικά δεν σπάει η πόρτα, σπάει μόνο η κλειδαριά. Ναι. Πριν μπούμε μέσα, κάνω set στο χώρο. Τους λες, περιμένετε, πες στους φίλους σου. Ναι, ναι. Αυτό τους λέω. Γι' αυτό είχα πει και στον Ορτάμι όταν θα... να μην είναι έτσι, να μην μπαίνει με τα μπούνια, ξέρω εγώ. Εγώ ξέρω που μπαίνει. Έχω μελτήσει τις ζωές μου. Μην μπαίνω παντού. Ο χώρος δεν έχει παγίδες. Ωραία. Φαίνεται να είναι καθαρά. Mm-hmm. Τι βλέπουμε μέσα. Βλέπετε 2 στημένες πανοπλίες δεξιά και αριστερά που κρατάνε από ένα λάβαρο η κάθε μία, το οποίο λάβαρο δεν είναι του Order of the Wolf και φαίνεται να είναι σαπισμένο, σκισμένο λίγο, μάλλον ότι από το πολύ χρόνο που υπήρχε, ενώ είναι όσο πιο καλά φροντισμένο και ξεσκονισμένο και ούτω καθεξής, το ίδιο φαίνεται να είναι πάρα πολύ παλιό. Και να το, έχει πειράξει, και... να το έχει πειράξει και το νερό. Knowledge, nobility και history, γι' αυτά. Παρακαλώ, ρίξε. Οι γρίφοι που είχαμε την άλλη φορά, μπορούμε να τους έχουμε. Ναι, είναι στο... Τους έχετε. Στο... The Clam Rock 10. Ναι, έτσι λέγεται. Νομίζω είναι στα handouts. Πού το έχω. Είναι στο Underwater Base που μας έχεις δώσει. Ναι, είναι στο Towns, Vegas, Company of the Wolf, Underwater Base.
Ας... Show to players. Πάρ' το άλλη μια φορά. Το είδες? Ναι. Τα προηγούμενα που είχαμε σταματήσει ήταν το... The fourth and the fifth are desperate to find the where they die. Οπότε τώρα μας είναι, είμαστε στο σημείο the injured bard has been so shot. Είχες πέντε δεν το έχεις βγάλει. Όχι, αυτό θα βγάλει. Αυτό είναι εύκολο. Αυτό είναι το bard που πρέπει να το κάνουμε ή θα είναι χτυπημένο στο κάποιο χέρι, θα θέλει να φτιάξουμε το άγαλο, ή θα θέλει να φτιάξουμε το μουσικό όργανο, κάτι τέτοιο. Πρέπει να δούμε. Δεν είχα βγάλει το επόμενο, το οποίο είναι, ή το επόμενο είναι, το glam rock. The pretty lady needs to feel. Εγώ, από όσα καταλαβαίνω, από ό,τι καταλαβαίνω, μέχρι να τα βγάλετε, δεν έχετε βγάλει ακόμα τίποτα. Καλά, αυτό είναι αλήθεια. Λέω, λοιπόν, έχω ιδέες για. Έχω ιδέες για τον Βάρδο και την Εδώ μέσα τι έχει. Και δεν έχω καμία για το King. Μάλιστα. Αμαριλής, εκεί μέσα έχει, είναι ένα display, μια βιτρίνα, που έχει σετ από πανοπλίες και τα μπελάκια. Οκ. Σαν μουσείο, ναι. Όπλα, πανοπλίες, ασπίδα. Ορτάμι, κάτι πήγες να πεις. Συγγνώμη, πες μου, Ρέγγερ. Μετά είναι Ορτάμι. Τι έλεγε του Ορτάμι που είχε διαβάσει το χειρόγραφο. Αυτό. Όπα. Κράτα το αυτό πρώτον. Ορτάμι, με το history και το nobility σου, δεν αναγνωρίζεις κάποιο οίκο, γιατί είναι πολύ καλό το nobility σου, αλλά δεν είναι κάτι που αναγνωρίζεις, γιατί μάλλον δεν ήταν στην επιφάνεια. Έτσι το καταλαβαίνεις. Αλλά με το history και το κοσυνδυασμό, επειδή έχεις ρίξει πάρα πολύ καλά, καταλαβαίνεις ότι ουσιαστικά είναι ένα display αποστολές και από όπλα του πολιτισμού της πόλης που έχει απλά διασωθεί και το έχουν βάλει σε display σαν ο φόρο τιμής και κάτι τέτοιο. Γύρω-γύρω το δωμάτιο έχει πάρα πολύ ωραίες όχι τοιχογραφίες ακριβώς, μοσαϊκά τοιχογραφίες που κάνουν display. Φαίνεται, άμα το τσεκάρετε καλύτερα και στο search του Ranger το βλέπετε αυτό, ότι είναι ξυλωμένο από κάπου αλλού και το έχουν φτιάξει πρόσφατα σε αυτούς εδώ τους τοίχους. Okay. Μάλλον υπήρχε κάπου αλλού και το βγάλανε κομματάκι-κομματάκι και το φέρανε προσεκτικά και το φτιάξανε εδώ ξανά. Γιατί το καταλαβαίνετε, γιατί η αρμή, ο γύψος, ας πούμε, ο πυλός, ό,τι χρησιμοποιήσανε, είναι καινούριος σχετικά. Φαίνεται εύκολα. Σχετικά καινούριος σε σχέση με την υπόλοιπη συνθήκη. Στις τοιχογραφίες αυτές βλέπετε ψαρανθρώπους και όντως ψάρια όρθια, κόκκινα λίγο σε μούτρα, και όντως πιο humanoid, πιο human και λιγότερο fish πλάσματα, και κάποια άλλα περίεργα monsters humanoid με πτερύγια στα αυτιά και κάποιες μάχες, κάτι που μοιάζει να είναι με μάχη. Πάνω από το display, αυτό το βλέπετε πίσω εκεί που είναι η λάμπα, πάνω από το display υπάρχει μια πιο σκοτεινή στον περίγυρό της εικόνα από κάποιον που μοιάζει με, να είναι ο βασιλιάς αυτού του τόπου, γιατί έχει κάτι που μοιάζει με κορώνα από κοράλι και gems, ο οποίος δέχεται ύπουλα από πίσω χτύπημα από τα ένα ψαρανθρώπια που έχουν τα περίεργα αυτιά και γύρω εδώ, λονχίζεται λοιπόν εκεί, και μετά πέφτουνε, φαίνεται να πέφτουνε πάνω του μανιασμένα να τον ζεργάρουνε τον τύπο. Ο Ορτάμι καταλαβαίνει ότι πιθανότατα είναι μια αντιπροσώπηση μια μεγάλης μάχης και ίσως ο θάνατος ενός βασιλιά. Που... Μπορώ να θυμηθώ αυτή τη μάχη με το history μου ή με θέλω να ρωτήσω άλλο. Υπάρχει θέλω να θυμηθώ. Δεν γνωρίζεις για τέτοια μάχη. Δεν γνωρίζω. Οκ, okay, έχω ένα... Γιατί... Έχει αρκετά λεπτές σελίδες. Καταλαβαίνεις... Να γράψω πάνω. Α, sorry, πες μου. Καταλαβαίνεις ότι αυτή η μάχη δεν έχει γραφτεί στα βιβλία της επιφάνειας που έχεις μελετήσει. Πολύ ωραία. Θέλω σε μια σελίδα το spellbook μου να αντιγράψω
το κόστιμο που έχουν πάνω τα τέτοια, τα λάβαρα. Ναι. Ενώ το κάνεις, μόλις παρατήρησα το knowledge religion σου, βλέπεις, παρατηρείς στη ζώνη του βασιλιά υπάρχει το σήμα της Τίαματ. Okay, ξέρω ποια είναι Τίαματ. Το οποίο είναι σβησμένο. Είναι σβησμένο, πρόσεξε. Είναι επίτηδες. Όχι. Παιδιά, άκυρο. Δεν το βλέπεις εκεί. Μάλλον όχι, το βλέπεις και είναι σβησμένο γιατί το είπα, αλλά δεν θα το άφηνε με τίποτα ο ιδιοκτήτης του dungeon να υπάρχει. Καταλαβαίνεις ότι σβήστηκε ένα σύμβολο από τη ζώνη. Δεν βλέπεις το σήμα της Τίαματ. Okay. Okay. Δεν θα φαινόταν ποτέ εδώ τέτοιο πράγμα. Γιατί το παρατηρώ εγώ αυτό. Όχι, παρατηρείς και... ότι... ήταν δικό μου λάθος. Ήταν δικό μου λάθος. Okay. Δεν υπάρχει απεικονισμένο καθόλου αυτό το πράγμα. Είναι κάτι δικό μου που μπορεί να το δείτε αργότερα. Θα δούμε. Μάλιστα. Το ποιματάκι Ρέγκερ, το ποιματάκι Ρέγκερ που διάβασε ο Ορτάμι πιο πριν, λέει ότι στην άμυνα θα βρεις το στοιχείο για τις άμυνες, για τις υπόλοιπες άμυνες. Αυτό λέει το στοιχείο που έβγαλε ο Ρτάμι. Στην άμυνα θα βρεις... Δεν το έχω γραμμένο, δικό μου το λάθος, και δεν μπορώ να κάνω review το βίντεο τι είπα. Αλλά βγάζει νόημα αυτό που λέω. Στην άμυνα θα βρεις στοιχεία για τις υπόλοιπες άμυνες. Μάλιστα. Άρα θα ήθελα να ξαρίξω μια ματιά σε εκείνη τη βιτρίνα που έχει εκεί πέρα. Η βιτρίνα, άμα την πιάσετε από την δεξιά και την αριστερή μεριά, είναι καπακωτή. Οκ, okay, πριν την ξεπακώσω, θα θέλω να κάνω την tech magic στη βιτρίνα πάνω. Θα το ρίξω. Παρακαλώ. Όχι, δεν χρειάζεται. Βλέπεις μετά από λίγη ώρα, μετά από λίγα δευτερόλεπτα, ότι πίσω από μία σπίδα αχνοφαίνεται illusion. Okay. Πίσω μία σπίδα. Οπότε πάω και μετακινώ την ασπίδα. Ανοίγεται λοιπόν όλο το display και πας και πιάνεις την ασπίδα. Βλέπεις ότι είναι από πίσω... από τη μέσα μεριά της ασπίδας, από τη μέσα, εκεί που θα μπαίνει το χέρι, υπάρχει κάποιο είδους illusion πάνω της. Αφού ξέρω ότι υπάρχει illusion, πάνω και κάνω interact. Ξέρω ότι είναι illusion είμαι κι εγώ. Α, ναι. Οπότε, πάω και κάνω interact με το illusion για να μου έρθει το disbelief, ας πούμε. Ξέρω πώς λειτουργούν αυτά. Ναι, δεν είναι... Καταλαβαίνεις ότι ρίξα μου ένα spellcraft. Μέσος. Παρακαλώ. Αυτό και το κάτω. Τέλεια. Είναι... Και παίρνω και συν 2 επειδή είναι illusion spell. Είναι illusory script. Με read magic. Illusory script. Με read magic το βλέπεις. Κάτσε να δω, έχω προετοιμασμένο. Έχω εγώ. Κάτσε να δω, έχω και εγώ μισό. Πες μου τι έχω. Έχω! Το κάνω! Πετάω κιόλας. Δώστε μου ένα λεπτό, θα πάρει λίγη ώρα αυτό. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Πάμε. Μετά.
Γιατί έχω αυτό το πρόβλημα τώρα. Να. Μάλιστα. Έχουμε και λέμε. Βλέπετε αυτό. Και βλέπετε και αυτό. Λοιπόν. Είδατε το χάρτη που άνοιξε. Να. Αρχή. Τι όχι. Ποιο χάρτη άνοιξε, πού άνοιξε ο χάρτης. Εκεί που είμαστε στο χάρτη, άνοιξε. Ναι. Τώρα πήρε χαμπάρι. Και από ό,τι είδατε έχουν ανοίξει και δύο παγιδούλες. Ναι. Μία εδώ και μία εδώ. Ωραία. Το υποσημείωση από κάτω. Ότι υποσημείωση με μεγάλα γράμματα και με θαυμαστικά, αυτήν εδώ την παγίδα, τη δεύτερη, εδώ, είναι αντίστροφη παγίδα. Δουλεύει άμα την πειράξεις. Αφήστε την ήσυχη. Για κανένα λόγο μην την πειράξετε. Είχε παγίδα, λέμε. Αυτή είναι εδώ πάνω. Λέει. Για κανένα λόγο δεν τραβάμε το λευγέ. Αυτό λέει. Πω τώρα σαν μου λέει πήγαινε τραβάτο. Έτσι. Για κανένα λόγο δεν τραβάμε το λευγέ. Εδώ πέρα σου λέει, αν πατήσεις... Αν το πεις αλλημένα, βάλω το χέρι μου στο χάρτη, έτσι, να φάει και το τραβάτο. Okay. Εδώ λέει, αν πατήσεις, ετοιμάσου. Ναι, οκ. Είναι εκεί ο φίλος μας, ο Ιστόφ. Ο φίλος σας τι το θέλετε. Α, δικό μου λάθος εκεί ο φίλος σας, ο Ιστόφ. Θα τον πάρω αμέσως. Δεν χωράγε. Να, τον βάζω εδώ. Και τι ήταν αυτό που εμφάνισε όλο αυτό. Τι εννοείς τι ήταν αυτό που εμφάνισε όλο αυτό. Εμφανίστηκε το σχέδιο πάνω στην ασπίδα, η συνέχεια του χαρτιού. Ακουμπώντας εσύ το χαρτί με ανοιχτό το Read Magic, βλέπεις από τη μία μεριά είναι η ασπίδα. Και καινού χαρτί, το δικό μου είναι του ορτά. Το χαρτί το δικό σου, που είχες δει με Read Magic πριν, ναι. Όταν με Read Magic πάλι το βάλεις μέσα από την ασπίδα, συνεχίζει, είναι ο χάρτης ο δικό σου που απλά συνεχίζει. Είναι το ωραία, επόμενο κομμάτι του χάρτη. Αν με βάλουμε του ορτάμι. Το ίδιο το γίνεται. Χάρτη. Αυτό σου εξηγώ. Ο ορτάμι έχει μια ασπίδα που έχει το μισό χάρτη μέσα και εσύ έχεις ένα χαρτί που έχει τον άλλο μισό, τον μέχρι τώρα. Μάλιστα. Οκ. Πάω στην πόρτα. Μα. Η πόρτα είναι ξεκλείδωτη και χωρίς παγίδες. Είναι στο search που είσαι κάνει από πριν. Και μπαίνω εδώ και κάνω ένα search. Δύο αγάλματα καινούρια. Και τίποτα άλλο σχεδόν. Ξέρεις, κανένας πίνακας και τέτοια πραγματάκια. Και περνάμε στα επόμενα δύο αγάλματα. Τα οποία. Τα οποία. Τι βλέπουμε. Το πείμα λέει, βλέπετε έναν φανερά βάρδο, γιατί κρατάει η μπουζούκι στο αριστερό χέρι. Okay. Να είναι έτσι θλιμμένος και ναι. Στην από εδώ μεριά να έχει επίδεσμο τρίγωνο που του κρατάει το κομμένο του χέρι. Και είναι έτσι. Κατιέμαι να μην το πω. Στην από εκεί μεριά, έλεγα, ρε. Στην από εκεί μεριά βλέπετε μια κοκέτα. Είναι ψαρομούτρης, έχει κάτι μουστάκια ο βάρδος, έτσι. Σαν γατόψαρα είναι. Ωραία. Από την από εκεί μεριά είναι πάλι μια γατοψαρίνα, έτσι μια ψαρομούτρενα. Ωραία, με κοκέτα, με καπέλο και φορέματα κτλ. Η οποία κάθεται έτσι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, αν βλέπετε καθόλου. Κρατάει μπροστά, ξέρω εγώ κάτι. Εδώ.
Στο χέρι της. Okay. Τι κρατάει. Τίποτα. Θέλει να κρατήσει, για πάμε. Αυτό. Οκ, okay, άφησε θέλει λουλούδια. Διαβάστε, ο γρίφος για αυτά τα δύο αγάλματα είναι ο εξής. The injured bard has been so sad because he can play no song. The pretty lady needs to feed her ego even more. Πάω και κάνω ένα heal check πάνω στο βάρδο να δω αν υπάρχει κάποιο ζωντανό στοιχείο από κάτω ή είναι σκέτο μέταλλο. Όχι, είναι άγαλμα, δεν είναι. Είναι άγαλμα. Είναι σκέτο τέτοιο. Ωραία. Αν μπορώ να εξετάσω το engineering που έχω, εάν το άγαλμα, το μέταλλο είναι σπασμένο ή αν ο επίδεσμος είναι πλαστός. Όχι, ο επίδεσμος είναι μέσα στο σκαλισμένο. Είναι σκαλισμένος επίδεσμος. Είναι στο... Α, είναι σκαλισμένος επίδεσμος. Ναι. Άμα φέρουμε φαγητά από την κουζίνα και τα κουμπίσουμε στο χέρι της τύπησας... Το κάνεις. Φαγητά. Ναι. Δηλαδή, πώς ακριβώς το κάνεις. Τι μια μπανάνα μέσα. Ναι. Ένα πορτοκάλι. Δεν γίνεται κάτι. Βάζει ένα καρότο. Έχει ένα καρότο τώρα, έτσι και το κρατάει. Ας μου το κρατάει. Εγώ θα προσπαθήσω να κάνω... Έχει κανείς ετοιμασμένο, ρε, εσύ, Ρέγγερ, πώς έχεις αυτό το κολπάκι που κάνουμε έτσι στα μικρά παιδάκια για να κάνουμε βλακιούλι και να χαίρονται. Mm-hmm. Ωραία, μπορείς να το κάνεις να βγάλει λουλουδιά. Δεν το έχω ετοιμασμένο εγώ. Ναι, μπορώ να το κάνω. Δεν το κάνεις, θα βάλεις στο χέρι της τύπης σας, αχαρή. Ναι, άμα. Της βάζεις λουλούδια, έχει λουλούδια τώρα. Πείτε να ευχαριστώ, ρε, η άτιμη. Τι είναι αυτό. Για να κάνω τα λουλούδια. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το κλικάρεις. Πάντα. Άμα τη λήξεις το χαρτί το άδειο που είχες πάρει πριν και του δώσεις το χέρι της. Ποιο άδειο, τους χαρτές. Δεν γίνεται κάτι. Ναι, έχει το ένα ήταν άδειο. Στο... Είχε κρυμμένο με μαγεία, Μαρία, κάτι μέσα. Στο βάρδο, τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν ξέρω. He can play no song. Γιατί το χέρι είναι σπασμένο εκεί. Είναι βασικά λύπη. Δεν έχει καρπό ο τύπος. Είναι κουλός. Κρατάει με το αριστερό χέρι την ταστιέρα από το μπουζούκι του και έχει το δεξί χέρι. Δεν φτάνει η κάμερα για να το δείτε. Το έχει έτσι εδώ. Καταλαβές. Είναι λυπημένος και το δεξί χέρι εδώ πέρα το κρατάει τρίγωνο. Και λείπει ο καρπός. Αν πάω να παίξω εγώ τις χορδές. Ο καρπός λείπει. Κακ. Δεν είναι χορδές, είναι χτισμένο. Αν του δώσουμε το χέρι από το πρώτο άγαλμα που... Για να δοκιμάσω. Κάτσε να δοκιμάσω κάτι. Συγγνώμη. Σωστό, Αμαριλής. Ξαναπες, Αμαριλής. Αμαριλής, ξαναπες. Να βάλουμε το χέρι από το πρώτο άγαλμα που είχαμε βγάλει το χέρι του για να το βάλουμε σε αυτόν εδώ. Θέλω να μου ρίξετε τώρα ένα T6. 4-5-6 είναι καλό για σας. Κάτω από αυτό είναι, είσαστε άτυχοι. Είσαστε άτυχοι. Γιατί το χέρι που έχετε είναι αριστερό. Το άλλο άγαλμα. Τι κάνετε τώρα ακριβώς. Γυρίζουμε πίσω να πάρουμε το άλλο χέρι. Πώς. Τι νοείς πώς. Εξήγησέ μου τι κάνεις ακριβώς. Πες μου. Κοιτάω το χάρτη να δω που λέει trap και πάω πίσω και... Ό...
επειδή κατάλαβα τι θες να κάνεις, το χάρτη δεν το βλέπεις εσύ. Το βλέπουν τα παιδιά σου και εξηγούν και απλά πηδάτε πάνω από τα πλακάκια που έχει το τραπ. Ναι. Ναι. Και πηγαίνετε και τι κάνετε. Τραβάμε από το άλλο άγαλμα. Από το χέρι. Το άγαλμα, το άλλο χέρι. Μπαίνει μέσα. Βγαίνει η αλυσίδα που το τραβάει μέσα. Το άλλο άγαλμα. Το άλλο χέρι. Άγαλμα του λείπει ένα χέρι. Βάλουμε το άλλο χέρι στο άλλο άγαλμα. Πάμε στο πρώτο άγαλμα και πάρουμε το ένα χέρι. Το παίρνετε το χέρι του και γυρνάτε πίσω και το δίνετε στο βάρδο, ο οποίος αρχίζει και παίζει και ακούτε μια μουσική στο χώρο από ένα μαντολίνο, το οποίο δεν μπορώ να βάλω τώρα να παίζει, αν και κατέβασα μερικά τέτοια, γιατί σήμερα παίζουμε από Skype και το Skype τα χαμηλώνει όλα αυτά. Η άλλη τύπησα θέλει καθρέφτη. Ακούτε μόλις βάζετε του βάρδου ένα κλακ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 ak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 
Ότι κάνει τάκ, 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 τάκ και ανοίγει εδώ. Η άλλη τύπησα θέλει καθρέφτη, λέει η Ορτάνη. Ναι, αλλά άνοιξε ήδη η πόρτα εδώ πέρα όμως. Okay. Δεν λέγουμε και την άλλη και, και μετά αποφασίσουμε. Ποια άλλη? Την τύπησα. Μου και την άλλο γρίφο και μετά να αποφασίσουμε. Αμαριλής, πιστεύω ότι πήδηξες πάνω από την παγίδα. Όχι, σε... απλά κουνάω τη φιγούρα να δω, είναι κουνιέτ. Αχα. Επειδή το βλέπω, πρόσεχε που την κουνάς, γιατί θα αντιδράσω. Μάσα να έχουμε βρει πιθανά στον δρόμο, πώς το λένε. Καθρέφτη. Θέλει βασικά κάτι και θα κοιτάξουμε αυτή τη μέσα για να τονώσει το εγώ τη. Γι' αυτό και είναι έτσι το χέρι, ξέρω εγώ. Ρωτάω. Το βάλε εκεί, κοιτάει. Αν έχουμε βγει στον δρόμο κάτι που να μοιάζει με καθρέφτη. Δεν ξέρω, αυτό είναι λεπτομέρειες για μένα. Κάτι που άνοιξε, πρέπει να σκεφτούμε. Έχουμε δει. Τι ξέρω. Στη βιτρίνα. Στη βιτρίνα δεν έχει καθρέφτη, έχει όπλα. Στο εργαστήριο τότε, να πάω να ψάξω, Ρέγκερ, τι λες. Να πω, μήπως είσαι κάτι όσο ψάξουμε, εσύ, γι' αυτό το λες εσένα. Δηλαδή, μου πες να το βρω και να μην το δω. Στο εργαστήριο, Ρέγκερ, θέλω να μου ρίξεις ένα T6. Στο εργαστήριο. Ναι, ένα T6. Λάκτσεκ. Και πάλι πρέπει να ανοίξουμε το, πώς το λένε. I love Lactex. Έλα. Ναι, πρέπει να ανοίξετε. Φωνάζεις και τους, τον Ιστόφ και τον Ιτέπ. Έρχονται εκεί πέρα, βάζουν τα δαχτυλά τους, σας τα κάνουμε. Μπράβο, απλά, απλά να θυμάστε, να θυμάστε ότι πρέπει να πηδάτε τις παγίδες από πάνω, γιατί Ρέγκερ... Δεν έχει παγίδες. Ρέγκερ, όταν προχώρησες... Ναι, για να πας εκεί δεν έχει. Αλλά όταν προχώρησες, αν κοίταξες, είδες το... Έπιασε με το μάτι σου ότι έχουν έχει το άγαλμα ξανασηκώσει το χέρι του πάνω. Και πονηρεύτηκες ότι παίζει να έχουν ξανά μπει σε λειτουργία οι παγίδες. Okay. Όπως πήγαινες δηλαδή πριν για το άγαλμα το είδες αυτό. Εδώ ας πούμε, κοίταξα δεξιά και αυτό το άγαλμα εδώ είχε σηκωμένο το χέρι. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Πηγαίνοντας λοιπόν εκεί, βλέπεις ένα από τα δισκάκια που έχουν από πάνω τριγωνικό μπουκαλάκι, κάτω-κάτω έχει καθρέφτη. Άμα, άμα προσεκτικά το σπάσεις, κάνει κάποιο είδους αντανάκλαση. Είναι σαν καθρεφτισμένο. Καταλαβαίνεις πιο μετά ότι είναι κάποιο alchemical silver ελάχιστο που είναι απλωμένο στον πάτο του και έχει... κάτσει ομοιόμορφα και καθρεφτίζει το ασήμι, όπως έχει κάτσει. Και έχει, έχει σταθεροποιηθεί. Μπορώ να το πάρω. Πολύ προσεκτικά σπάς και το πάνω μέρος. Υπάρχει τρόπος για, και το ξέρεις. Τον έχω δει YouTube. Παίρνεις, δένεις ένα κορδόνι γύρω-γύρω-γύρω από εκεί που θέλεις να κοπεί
Το βάζεις φωτιά με λίγο λάδι και το βάζεις μετά κάτω από τη βρύση και κάνει κλακ και κόβεται μόνο του όμορφα και το παίρνεις το τσακ και το πηγαίνεις στους φίλους σου. Πολύ ωραία. Και το βάζουμε στο χέρι του αγάλματος. Survival, όχι μαλακίες. Έχουμε το ρέκκι, δεν τον έχουμε. Acting like a true survivor. Πώς το βάζετε στο χέρι του αγάλματος, πέφτει, δεν έχει βάση. Το άγαλμα κάθεται έτσι. Αυτό σε τι σχήμα είναι. Είναι τέτοιο, σαν κατάει το καθρεφτάκι που βάζουν. Ναι, έτσι τι σχήμα είναι αυτό που έχω βγάλει. Εσύ έχεις τον καθρέφτη, αλλά δεν έχεις το από κάτω του. Φαντάσου να έχεις ένα σπαθί χωρίς τη λαβή. Θέλει μια βάση ουσιαστικά. Θέλει μια βάση τέτοια. Φυσικά δεν μπορώ να το καρφώσω πάνω στην μπανάνα. Πάνω στο καρότο. Στο καρότο. Το βάζεις πάνω στο καρότο και με το που τους βάζεις στον καρότο καθρέφτη της. Γυρνάει από στραβωμένα τα μουτσούνια της. Σε έτσι. Και ακούς κακ, 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 κακ. Ενώ παίζει η ελαφρή μουσικούλα του βαρδούκου και κάνει τούκου τούκου κουκου κουκου και ανοίγει με τον καρότο καθρέφτη. Yeah! Ωραία. Τέλεια. Και πηγαίνω στην πόρτα, βλέπω ότι έχει ανοίξει και ψάχνω τα δωμάτια. Εκεί μπροστά σου έχει μια παγίδα που αν πατήσεις κάτι θα γίνει. Μοιάζει πολύ με την παγίδα που βρήκατε στο πρώτο δωμάτιο. Ωραία. Οπότε λέω, παιδιά, αυτό το πλακάκι περάστε από πάνω. Το εδώ. Κυμολία. Φρίτσε, φρίτσε. Το υπόλοιπο δωμάτιο. Το υπόλοιπο δεν έχει κάτι. Οι άλλοι έρχονται. Σε αυτή την πόρτα και συνεχίζω. Συνεχίζει, δεν έχει κάτι, αφού έχει το χάρτη με τις straps. Είναι όπως θα λέει ο χάρτης. Δεν έχει τίποτα. Αυτό κοιτάω, να μην είναι στο... Μην είναι και ο χάρτης παγίδα. Έτσι. Dungeons and Dragons, making people paranoid. Paranoid since 1970s. Ωραία. Φτάνουμε εδώ στην πόρτα. D&D και το LSD το κάνουν αυτά μόνο. Φτάνεις εκεί στην πόρτα, η οποία είναι ξεκλείδωτη. Εκεί. Okay. Αυτό με το γρίφο δεν μπορώ να σκεφτώ πώς μπορώ να το λύσω. Ωραία. Πρέπει να δω τα γάλματα. Την ανοίγεις. Η αμαρλής γιατί είναι εκεί. Τι κάνει και η αμαρλής. Είπες ότι είναι ξεκλείδωτη και προχώρησε. Ωραία. Μπήκε. Πες εκεί. Πες εκεί. Μην τρέπεσαι. Λοιπόν. Ωραία. Η αμαρλή σε προσπερνάει, Ρέγκερ, από δίπλα σου και μπαίνει μπροστά και πάει και στρίβει αριστερά μες στο δωμάτιο. Αμαρλή, θέλω ένα perception. Είπα πριν, πριν τρία δωμάτια να περιμένετε να ψάχνω το δωμάτιο. Παρόλα αυτά, όμως, η αμαρλή ήρθε εκεί από πίσω σου και μόλις είπες ότι ξεκλείδωτη είναι, άνοιξε την πόρτα και πήγε μέσα. Ωραία. Και τι έπαθε. Είναι εκεί. Okay. Μεταφέρθηκε από εκεί που ήταν πριν σε ένα άλλο μέρος. Που είναι εκεί που είναι τώρα. Και μου έριξε ένα perception check και δεν βλέπει τίποτα περίεργο. You bitch. Θα ψάξω και αυτό το δωμάτιο. Βλέπεις απέναντι έναν μοχλό ο οποίος λοιπόν είναι εδώ και είναι μοχλός, ωραία. Έτσι ανοίγει, για την ώρα είναι έτσι. Ωραία. Ναι. Και είναι δεμένος από εδώ με αλυσίδα και λουκέτο στο πάτωμα. Σαν, να μην ανοίξει. Σαν κλειδαριά αυτοκινήτου. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις. Έχει μπλοκάρει το τέτοιο. Δεν κουνιέται. Να μην ανέβει προς τα πάνω δηλαδή. Ναι. Ωραία. Αυτά τα δύο αγάλματα που βλέπω δεξιά αριστερά, αν είναι αγάλματα... Έριξες ένα perception. Έριξα search. Θέλω perception.
Σου δείξω ένα perception. Παρακαλώ. Αυτά τα δύο αγάλματα, μάλλον δεν είναι αγάλματα. Είναι ζώα. Δεν ξέρεις τι, αλλά μάλλον είδες τα μάτια τους, έτσι όπως είσαι ανάμεσά τους και κοιτάς το ένα, τα μάτια τους ακολουθήσανε. Το λες, πες μου το λες και σε εμάς. Παιδιά, νομίζω ότι αυτά εδώ τα δύο δεν είναι αγάλματα. Εγώ έχουμε εδώ στην πόρτα. Μπορώ να τα προσέξω καλύτερα. Παρακαλώ, ρίξε μου ένα knowledge. Είναι αυτά, nature. Δεν έχω knowledge. Α, δεν έχεις. Τα προσέχεις καλύτερα. Μάλλον δεν είναι αγάλματα. Πώς τα προσέχεις, τι τους κάνεις. Με πηγαίνω κοντά τη μούλη μου, κοντά τους, να δω τι είναι. Εξήγησέ μου τι βλέπω μπροστά μου. Δεν καταλαβαίνω αυτό που βλέπω. Δύο αγάλματα φτερωτά. Ναι. Okay. Τα οποία έχουν δύο κέρατα στο κεφάλι τους το καθένα. Ναι. Τα, είναι στημένα έτσι. Παναγία των Παρισίων. Αυτό, έχει την Παναγία των Παρισίων. Ναι. Αυτό φαντάσου. Μοιάζουν σαν γαργόιλς, ας πούμε. Αμαγιά σου. Τι αμαγιά σου, εμένα είσαι αμαγιά. Έλα το knowledge nature, να πέφτω. Ρίχνω. Εγώ το περιμένω. Ορτάνη δεν είναι ακριβώς γκαργόιλ. Είναι καποακίνθ. Οκ. Αυτά τα ξέρω. Το καποακίνθ. Το καποακίνθ, Ορτάμι, είναι ένα underwater version του Gargoyle. Έχει το aquatic στη συνταγή. Κατά τα άλλα, ξέρεις για αυτά ότι μένουν ακίνητα μέχρι που ξαφνικά επιτίθονται με πάρα πολλές επιθέσεις ή άλλη στρατηγική τους είναι να κάνουν dive από ψηλά και να χτυπάνε. Με το που τα ακούω αυτά, τρέχω πίσω λαφιασμένος και φωνάζω τον Ιστόφυλλο, πήγαινε μπροστά, τρέχα, σωστή. Ο Ιστόφυλλο. Εγώ έρχομαι στην πόρτα εδώ. Πού είναι! Πού είναι! Έρχεται και ο Ρέιντζερ εδώ και γυρνάει κιόλας και ότι θα τα σημαδεύει, ξέρω εγώ. Πού είναι! Άμα δεν τα πειράξουμε, δεν θα μας πειράξουν, φαντάζομαι. Τι λες, θα μας πειράξουν. Θα μας πειράξουν σίγουρα. Βάλα τα Ιστόφ. Εγώ νομίζω ότι τα λέει και ο μοχλός. Ο Ιστόφ βλέπει δύο αγάλματα και σου λέει, τι λέτε ρε. Η Αμαριλής είπε ότι τα ελέγχει ο μοχλός. Ο χάρτης που είχατε έλεγε «Do not lift the lever in any circumstances». Σήκω στο μοχλό. Εγώ πηγαίνω και ψάχνω την πόρτα. Σήκω στο μοχλό. Η πόρτα είναι κλειδωμένη, αλλά όχι παγιδευμένη. Ιστόφ, μπορούμε να ανοίξουμε την πόρτα, όπως άνοιξαμε την προηγούμενη. Με το καλό κλειδί το έχει. Ο Ιστόφ είναι με την ασπίδα και το σηκούρι έτσι. Κοιτάει τα γάλματα από πάνω από την ασπίδα και το κράνος του. Ιστόφ, έναν ακούς. Σε κοιτάει και σένα, σε κοιτάει και σένα και έρχεται κατά εκεί με την ασπίδα. Γυρνάει την πλάτη στα γάλματα. Σου κάνει... μαλάκα σου λέει αγάλματα είναι, με κροϊδεύεις. Ορτάμι, γιατί μου λες να τρέξω, ρε. Και κάνει... Είναι, το εξηγώ τι είναι. Το εξηγώ τι... Φωνάζω το παιδί μου σχολούς και λέω αυτό που είναι σέβης. Λέω την ιστορία σόλους, επειδή δεν το ξέρω στην ουσία, από τον Avengers. Ωραία. Σας εξηγεί ότι είναι gargoyles. Πλάσματα που μοιάζουν με αγάλματα έχουν πολύ σκληρό δέρμα. Μόνο η μαγεία τα επηρεάζει κανονικά. Είναι και σε βαράνε με πάρα πολλές επιθέσεις ταυτόχρονα. Με ουρές, νύχια, δόντια. Και επειδή μια... ανοίξει την πόρτα, δεν θα γίνει. Λοιπόν, ιστό, μετά από κανένα δυο χτυπήματα, τρία η πόρτα ανοίγει με τον ίδιο τρόπο που άνοιξε και άλλη. Ανοίγει εύκολα εκλεδαριά. Και... Uno momento. Excuse me.
αυτόν. Η πόρτα ανοίγει σε ένα δωμάτιο το οποίο έχει δύο ακόμα αγάλματα. Στη μέση έχει ένα μεγάλο χάρτη του νησιού. Τον χάρτη που βλέπουμε σαν το νησί. Είναι σαν war room, να το σκεφτείτε. Και έχει δεξιά και αριστερά βιβλιοθήκες παντού τριγύρω. Ωραία. Ναι. Τα λέει αυτά ο Ρέγγερ ή τα καταλαβαίνει αυτό του. Δεν ξέρω. Δεν είμαι εγώ ο Ρέγγερ. Έχω κάνει search για το δωμάτιο. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι βιβλιοθήκη. Ρέγγερ, τα λες αυτά. Έχω κάνει search για το δωμάτιο για χίλια. Ρέγγερ, βλέπεις τα δύο αγάλματα. Είναι ξεκάθαρο βασιλιάς και βασίλισσα. Το δωμάτιο είναι safe. Το δωμάτιο είναι safe από παγίδες. Μπαίνουμε μέσα. Σου παίρνει περισσότερη ώρα, σου παίρνει περισσότερη ώρα να το ψάξεις από ό,τι συνήθως, γιατί έψαξες και για το πάτωμα για πλακάκια που έχετε δει μέχρι τώρα, αλλά έψαξες και τα βιβλία της βιβλιοθήκης και το χάρτη και τα γάλματα. Κατάλαβες, έχει περισσότερα στοιχεία εδώ πέρα που θα μπορούσε να έχει παγίδα κάπου και πήρε λίγο παραπάνω ώρα και τους δες ελάτε. Ωραία. Ή τους δες εσύ ελάτε. Βλέπεις λοιπόν ο βασιλιάς. Κάθεται αραχτό στη θρονάρα του, στη Διόνυσος. Κρατάει ένα ποτήρι κρασιού ουσιαστικά στο χέρι από δίπλα. Δεν μπορώ να το κάνω να φαίνεται τώρα. Και το πόδι του σαν να βγαίνει. Έχει αράξει και είναι ο μόνος. Το μόνο άγαλμα που έχετε δει μέχρι τώρα, το οποίο φοράει ένα χιτόνιο από τη μέση και κάτω, μεταλλικό, το οποίο κουνιέται. Είναι το μόνο moving part που μοιάζει με ρούχο. Ενώ πριν ακόμα και επίδεσμος ήταν πάνω στο σκάλισμα. Ωραία. Η βασίλισσα έχει δίπλα από τον μικρότερο θρόνο της μια κούνια. Μορουδίστικη. Και είναι από πάνω σκυμμένη. Η κούνια έχει κάτι μέσα, έχει μωρό. Η κούνια έχει μέσα κάτι που μοιάζει με μωρό. Ωραία, το βηματάκι λέει εδώ ότι the king needs a new mistress. The queen, a governess, a different gay, but both will sleep into a servant's rest. Το είπες πολύ μυστήρια. Άκου το ποιητικά. The king needs a new mistress. The queen a governess. A different gain, but both will sleep into the servant's rest. Στα ελληνικά. Ο βασιλιάς χρειάζεται μια καινούργια γκόμενα. Η βασίλισσα χρειάζεται κουβερνάντα. Διαφορετικός μισθός, αλλά και οι δύο κοιμούνται εκεί που ξεκουράζεται ο υπηρέτης. Στο δωμάτιο υπηρεσία σου, ουσιαστικά, έτσι το καταλαβαίνω. Και πρώτη φορά που θα έρθει στην τύπη, γιατί πρώτη την κουβερνάντα θα είναι ακόμα τωρινού. Αλλά πρώτη φορά που θα έρθει στην τύπη, σαν γαμότο. Δεν κατάλαβα τι είπες τώρα, περίεργο. Η κουβερνάντα θα είναι ακόμα τωρινού. Βασιλιά. Ναι. Διαβάστε το ξανά. Τι λέει. Και σκεφτείτε και πείτε μου τι κάνετε. Εγώ ψάχνω στη βιβλιοθήκη τώρα. Α, τι έχουν. Εγώ πάω στην άλλη πόρτα. Οι βιβλιοθήκες έχουν επάνω. Ψάχνοντας βιβλιοθήκες, βλέπεις ότι έχουν δύο είδη βιβλίων. Κάποια παλιά και κάποια καινούργια. Ποια κοιτάς. Κοιτάω τα παλιά. Συγγνώμη, Ρέγγερ. Ένα λεπτό. Τα παλιά βιβλία έχουν τίτλου, καταρχάς είναι γραμμένα σε μια γλώσσα που δεν ξέρω να καταλαβαίνεις, μιλάς Άκουαν. Μισό να δω, Άκουαν δεν θα έχω πάρει με τίποτα. Όχι. Λυπάμαι. Κάποια από αυτά έχουν και common περιγραφές. Τα οποία είναι ημερολόγιο σκοπιών του παρελθόντος και τα λοιπά.
για τον guard του μέρους. Εφόσον τα παλιά μπορώ να τα διαβάσω, μπορώ να κοιτάξω καινούργια. Τα καινούργια είναι κατά βάση ιστορικά βιβλία και αναφορές στο Φάρλανγκ και στον Μπάχαμουτ. Μπορούν να μπει εκεί. Και είναι στο section που λέει religion και history. Ναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι πως θα ήθελα να σπαταλήσω λίγη ώρα να διαβάσω τα βιβλία. Ξέρω ότι τους λογιαζόμαστε, οι άλλοι δεν μπορούμε να κάτσουν να περιμένουν εμένα, οπότε κοιτάω το βιβλίο που φαίνεται να λέει το δίτλο, να λέει θέμα που δεν γνωρίζω τόσο πολύ και το παίρνω μαζί μου στο σακίδιο. Τι τίτλο ψάχνεις? Σχετικά με το... τίτλο με Θεό που δεν έχω ξανακούσει ποτέ. Υπάρχει ή είναι όλα για τον Μπάχαμουτ? Όχι, εδώ μέσα υπάρχει μόνο Μπάχαμουτ και ο Φάρλανγκ από Θεούς. Οπότε πρέπει να μιλήσει σχετικά με το Φάρλανγκ. Είναι καινούργια σχετικά βιβλία. Ξέρεις τις εκδόσεις από τους ιερείς που τα έχουν γράψει. Παίρνεις κάποιο που απλά δεν έχει στη συλλογή σου. Ναι, που δεν ξέρω. Που θα διαβάσω, ξέρω κάτι καλύτερο να το διαβάσω και αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Το παίρνεις ένα βιβλίο του Φάρλανγκ, κανένα πρόβλημα. Τι κάνεις εκεί, γιατί παίρνεις τα βιβλία? Τι αφήσουν να πέρασα πίσω, ναι. Κλέβεις τα βιβλία Λενών. Είπε ο τύπος που πριν από λίγο είπε μη σπάσει για την πόρτα να την πληρώσουμε από το μισθό μας. Κλέβει office supplies τώρα, κατάλαβες. Κοιτάζω και λίγο το χάρτη. Είναι κάτι περίεργο πάνω στο χάρτη ή όχι? Στο χάρτη βλέπεις ένα χάλκινο λύκο πάνω στο Vegas και ένα χάλκινο λύκο εκεί που περίπου είσαστε εσείς. Ο οποίος χάλκινος λύκος περίπου εκεί που είσαστε εσείς έχει μια εμβέλεια περιοχής. Λύκο. Ναι, είσαστε το Order of the Wolf. Α, ένα χάλκινο λύκο. Οκ. Okay. Σημείωνα στο βιβλίο, στη σελίδα που έκανα πριν το τέτοιο, το εικόσιμο. Σημειώνω και τις δύο περιοχές του λύκου, και στο Vegas και εκεί. Χάλκινος λύκος εκεί. Okay. Και σημείο από κάτω να πάρω συμπληρωματάρια. Ρέγκερ, η πόρτα που ψάχνεις φαίνεται να είναι ξεκλείδωτη. Και από εκεί που είσαι, δεν βλέπεις κάποια παγίδα. Όλα να προχωρήσουμε, παιδιά, η πόρτα είναι ανοιχτή. Εγώ πάω και κρύβομαι εδώ πέρα, ανάμεσα στις βιβλιοθήκες. Ναι, ναι, άνοιξε. Ωραία, ανοίγω την πόρτα. Okay. Ρέγκερ, μην προχωράς έτσι πέρας και τώρα. Δεν έχουμε λύσει το γρίφο, οπότε γι' αυτό θα υπάρχουν πολλές παγίδες και που πας να μπεις. Πρόσεχε. Θα σκάσουμε τον ύφο το γρίφο. Ρέγκερ, έριξες καινούριο σερτς εκεί, ναι. Ωραία. Δούμε ένα λεπτό. Ρέγκερ, okay. Πού πας μπροστά, ψάξε ρε εσύ αυτό που είναι ο χάρτης, μου είχε πέρα από κάτω κανένα μυστικό διαμέρισμα. Δεν βλέπεις κάτι. Εκεί που είναι ο χάρτης συγκεκριμένα. Ναι. Έχω ψάξει όλο το δωμάτιο. Μέσα στο δωμάτιο δεν έχει βρει διαμερίσματα και παγίδες περίεργα. Έχει κάτω από το χάρτη έχει ένα σιταράκι με το κενάκια. Να ρωτήσω κάτι, οι πόρτες κλείνουν καλά. Τι εννοείς? Δηλαδή, άμα τις κλείσουμε, κλείνουν ή είναι, ξέρω εγώ, ξύλο που έχει καιρό μέσα? Αυτές που σπάσατε τώρα, όχι, είναι καλές πόρτες. Κανονικές. Αλλά αυτή τη σπάσαμε τώρα. Θέλω να κλείσεις αυτή την πόρτα. Τη σπάσατε. Σπάσαμε. Εγώ θέλω να κλείσω και τις δύο πόρτες και να ψάξω να δω που βγαίνει αέρας με κανένα κερί. Αλλά έχουμε σπάσει τις πόρτες και θα φύγει το αίσθημα το αέρα, θα γίνει τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, θα το δοκιμάσω. Αέρα, βλέπεις ότι είναι πάνω-πάνω στους τοίχους τρύπες που βάζουν αέρα στο δωμάτιο και προέρχονται από το μηχανισμό που είδατε με το Air Elemental. Οκ, κανένα πρόβλημα. Θα δοκιμάσω να πάρω έναν torch από το standard package, να τον ανάψω και να πάω κοντά στα βιβλία, όχι που δεν είπα κάψω κιόλας, και να δω αν μήπως υπάρχει κανένα σκυρό ρεύμα, ρε παιδί μου, να τραβήξει τη φλόγα πίσω από τη βιβλιοθήκη ή όχι. Πέρα, αν γίνεται με τα ρεύματα του αέρα που έχουμε εκεί πέρα μέσα. Πρέπει να είναι πολύ... Κατάλαβα την ιδέα σου. Όχι, οπότε δεν βλέπεις κάτι περίεργο. Εσύ, Ρέγκερ, τι κάνεις? Εγώ έχω ψάξει και προχωράω. Θα έρθείτε. Καμαριλής.
Εγώ τη θέλω να πίσω-πίσω. Γυναικόπαιδα. Ο Νάνος έρχεται κοντά σου. Ωραία. Αμαριλής. Πάμε, να μην χωριστούμε τουλάχιστον. Ό,τι και αν είναι η επιλογή. Λοιπόν. Εδώ. Εσύ εκεί, ποιος πάει μετά. Όχι, με ποια σειρά είσαστε, πείτε μου. Εσύ είσαι μετά τον Ρέγκερ πάντα, Μαριλής. Ναι, είμαι μαζί με τον Ίστο. Οκ, και τελευταίος είναι ο Ορτάμι και ακόμα πιο τελευταίος είναι ο Ρέιντζερ. Λοιπόν, θέλω μισό λεπτό. Εδώ. Όταν οι θέσεις σας ήταν αυτές, ακούσατε κρακακακακακακακακ και πριν προλάβετε να αντιδράσετε, έχετε όμως η Αμαριλής, ο Ορτάμι είναι safe, η Αμαριλής, ο Ιτέπ και ο Ιστόφ έχουν reflex saves. Όπως και ο Ορτάμι έχει ένα reflex save, αν θέλει να προλάβει για να γίνει το εξής. Εγώ δεν έχω τίποτα, δηλαδή. Όχι, εσύ έχεις περάσει μπροστά. Ωραία. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ρίχνεται ρίφλεξης και πέφτουν από το ταβάνι 3 βαριά πορτκιούλης. Τι είναι αυτά? Πόρτες με κάγκελα, καγκελόπορτες. Που έχουν από κάτω σαν καρφάκια και καλά. Λοιπόν, μισό λεπτό. Η Αμαριλής έφερε ένα καλό ρίφλεξ. Προχωρήσαμε μέχρι τον γρίφο. Ορτάμι, κάτσε. Για άλλη φορά, φίλε, φωνάζω. Ρέγκε, άλλη φορά, μα ακούσει όλου. Ορτάμι, κάθε εκεί που είναι και σπάζεται. Μετά, συγγνώμη, μισό λεπτό. Να δούμε τι συμβαίνει τώρα. Ρωτάμε όμως το σώζει. Και πάω να ανοίξω τον Ιστόφ και τον Ιτέπ. Ο Ιτέπ ρίχνει ένα ρίφλεξ, το οποίο το φέρνει. Και ο Ιστόφ ρίχνει ένα ρίφλεξ. Και γατίσια κάνει την κολοτούμπα του. Να δούμε τώρα πώς. Περίμενα. Ο Ρέιντζερ προλαβαίνει και σκάει εδώ πίσω. Ο Νανούκος προλαβαίνει και έρχεται εδώ μαζί με τον Ορτάμι. Και χωράνε σε αυτά τα δύο πεντάφυτα εδώ. Όχι έτσι, πιο... εδώ. Και στριμώχνεται μαζί με τον Ορτάμι. Εκεί για να είμαστε πιο εύκολοι. Που έφερε το ρίφλεξ. Η Αμαριλής δεν έφαγε το πορτιούλης και είναι όντως εκεί που είναι. Δεν το έφαγε στο κεφάλι. Είσαστε πάρα πολύ τυχεροί. Δεν φάγατε το damage. Ενώ φωνάζετε και λέτε ότι τι έγινε και τέτοια, ότι Ρέγκερ, σου είπαμε να περιμένεις το γρίφο κτλ. Βλέπετε ότι από τις τρυπούλες που έβγαινε πριν αέρας, βγαίνει τώρα νερό. Είναι πιο κατηφορικό εκεί. Ξέχασα να σας πω, δικό μου το λάθος, ότι έχει εδώ σκαλοπατάκι. Εδώ, ουσιαστικά, και κατεβαίνει πιο κάτω. Και κλείνει και η πόρτα πίσω σας, αυτή. Ωραία, μπορώ να ανοίξουμε αυτά. Τι εννοείς, προσπάθησε, τι κάνεις. Λέω τον Ιστόφ, αν μπορεί να το σηκώσει. Το ποιο θες να σηκώσει? Αυτό που είναι του Ορτάμι το πίσω θα πάει. Εγώ λέω να σηκώσετε αυτό εδώ. Περίμενε. Αυτό εδώ. Ποιο, Μαριλής? Ποιο? Ωραία. Δεν έχει νόημα, Μαριλής. Αυτό δεν έχει νόημα. Βασικά αυτό έχει νόημα να σώσουμε τον άλογα.
Το Nintep. Άρα έχει νόημα. Θα σου πω τι νόημα έχει. Έχει νόημα να πάτε πίσω να λύσετε το γρίφο μια εβδομάδα μπροστά. Ο Ιστόφ προσπαθεί, σφίγγεται και δεν τα καταφέρνει. Μπορεί να τη σπάσει. Τι είναι αυτό. Σιδερένια. Πόρτα από κελιά. Του λέω Ιστόφ κάνε πίσω. Ο Ιστόφ κάνει πίσω. Και θα δοκιμάσω σπέλς. Παρακαλώ. Λοιπόν, θα πετάξω. Του λέω κάτσε να δούμε αυτό. Θα πετάξω όταν λιγάκι τι κάνει. Θυμάμαι ότι μισθάγω να παίξω. Θα δω τι κάνει αυτό. Χτυπάμε χέρι, εφέκ. Ο Orb of Sound είναι. Ναι. Θυμάμαι ότι το sound κάνει extra damage, διπλό damage objects. Σε μεταλλικά νομίζω. Δεν πάνε το δώρο εσύ, δεν θυμάμαι. Είναι το lesser όμως, δεν είναι το μεγάλο. Είναι στο spell ή είναι στο sonic damage. Δεν θυμάμαι. Πρέπει να το κοιτάξω. Κοίτα το μια γρήγορη. Κοίτα το μια γρήγορη. Να δούμε τι damage μπορεί να το κάνεις. Αλλά και το... Όχι. Δεν λέει τίποτα το spell. Οπότε του κάνεις ένα σπελάκι το οποίο κάνει ένα damage, κάτι. Δεν δείχνει να παθαίνει κάτι. Αυτό εδώ τι είναι. Πού είσαι. Το πράσινο, το πράσινο λουλούδα. Φεράσου το ζάρι, για μότο. Α, αυτό μάλλον είναι η ζωή. Η ζωή δική σου είναι. Αχα, sorry, ναι. Σωστά, easy. Άμα δοκιμάσουμε να το σηκώσουμε δύο άτομα. Εσύ και η Αμαριλής προσπαθείτε για το δικό σας, υποθέτω. Ναι. Στο εδώ. Strength checks. Ποιος προσπαθεί και ποιος βοηθάει. Εγώ προσπαθώ, λογικά. Ωραία. Εσύ, Ρέγκερ, θέλω να φέρεις πάνω από 10 strength check για να δώσεις συν 2 στην Αμαριλής. Μπράβο, Ρέγκερ, σε τη βοηθάς. Και 15 δεν τα καταφέρνετε να κάνετε κάτι. Είναι φιλότιμη προσπάθεια, αλλά πνέτε λίγο. Όχι. Άμα προχωρήσουμε. Έχει κάποιος φωτιά. Έχω εγώ. Ο Ιστό βγάζει ένα πύρα. Τι καλά. Ναι, τι ακριβώς θες να κάνεις. Να δοκιμάσουμε να λιώσουμε το μέταλλο. Κύριε. Να χάσει εντοχή και κάποιος με το strength να το λυγίσει. Μετά να περάσουμε από μέσα. Είναι τετραγωνάκια. Δεν το βλέπεις. Δεν είναι μπάρες οι σχέσεις μόνο. Δεν μπορεί να λυγίσει. Δεν χωράς όσο και να το λυγίσει. Πρέπει να το σπάσεις. Αν ξαναδοκιμάσουμε strength. Περνάει η ώρα, ανεβαίνει σιγά σιγά το νερό και ο Ορτάμι βοηθάς με τον Ιτέπ και τον Ιστόφ να δοκιμάσετε εκείνο το πορκιούλι. Βοηθάω. Ωραία, ρίξε ένα. Αν η πόρτα του Ιτέπ είναι κλειστή, βοηθάω. Η πόρτα του Ιτέπ είναι κλειστή. Και ο Ιτέπ μπορεί να βοηθήσει. Και ο Ιτέπ βοηθάει, το είπα. Ο Ιστόφ. Ο Ιτέπ βοηθάει πολύ. Αλλά δυστυχώς ο Ιστόφ ήταν το φόκους σας και δεν τα καταφέρνετε αυτή το γύρο. Όχι. Ωραία, δοκιμάζουμε κι εμείς. Δοκιμάστε. Αμαριλής πρώτα εσύ. Ου. Μπράβο, Αμαριλής. Ωραία. Το φέρνεις, Αμαριλής, μέχρι το στήθος σου ουσιαστικά με τη βοήθεια του Ρέγκερ και βοηθάς το Ρέγκερ. Αν θέλει ο Ρέγκερ να περάσει ή να περάσει εσύ ή να περάσετε και δύο από την αποκή μεριά. Αλλά το νιώθεις ότι θα ξαναπέσει. Και οι δύο δεν μπορούμε να περάσουμε. Φωνάζω του Ιστόφ να τους πετάξει, ναι, το τσικούρι του. Περνάς εσύ από κάτω και μετά η Αμαριλής σκύβει και κάνει έτσι. Ναι, αξίζει να περάσουμε όμως. Δεν ξέρω. Το όπλο του Ιστόφ πόσο μεγάλο είναι. Το όπλο του Ιστόφ είναι μεγάλο. Είναι ένα large, όχι great axe. Βόραξ. Ωραία, Ιστόφ, πέτα τους το όπλο σου, να το βάλουμε... Πού να το πετάξω, δεν χωράει από τη σερπούλα. Δηλαδή, άμα χωράει και το όπλο μου, θα χωράει και εγώ. Ή όχι εγώ, εσύ σίγουρα όμως.
Εγώ νομίζω ότι αξίζει να γυρίσουμε πίσω, να δούμε τι θέλουν τα γάλματα και τι μπορεί να λυθούν οι παγίδες αν το κάνουν. Ο Ρέγκερ εκεί που πάει... Εγώ έρχομαι εδώ πάνω και παίζουμε τη βλέπω. Τίποτα, έτσι, συνεχίζει το, πώς το λένε. Ωραία. Βγάζω το ποντίκι μου. Ενώ πήγες μέχρι εκεί να δεις, είναι η αμαρλής και το κρατάει εκεί. Εκεί όμως, το έχει κρατήσει, το έχει λοκάρει. Το έχει λοκάρει. Βγάζω το ποντίκι. Ναι. Και κάνω bending transposition με τον ορτά μου. Okay. Πού θες να πας, άμα θες να πας δίπλα στον ιτέπ. Πρόσεξε, δεν θέλω να πάω εγώ πουθενά. Ναι. Έχω το ποντίκι, βγάλε μου το κινητό το ποντίκι. Κανένα πρόβλημα. Και σωστά φέρνει εμένα εδώ και αφήνει το ποντίκι του εδώ. Και το ποντίκι ξανάρχεται σε μένα. Ξανακάνω το ίδιο με τον ιστόφ μετά. Πώς πρέπει να το έχεις ετοιμάσει. Δεν χρειάζομαι να ετοιμάσω τίποτα. Oh. Δεν είμαι πίτς. Okay. Okay. Έρχεται το ποντίκι πάλι σε μένα. Ναι. Και κάνω και τον... Μπορώ να κάνω τον... τον άλλο, τον Ranger. Ναι, βέβαια. Ωραία, κάνω και το Ranger. Κάνω τρεις φορές αυτό το πράγμα. Και τους φέρνεις φίλους σου, τους φέρνεις φίλους σου όλους εδώ. Οκ, στην 8. Και προχωράμε. Και ξαναβάζω το ποντίκι στην τσέπη. Ωραία, πώς προχωράτε. Εγώ πάω ή περιμένω. Το νερό είναι μέχρι τα γόνατά σας. Σιγά σιγά, λίγο πιο κάτω από τα γόνατα. Εγώ ξανακάνω search ουσιαστικά, γιατί το πρώτο δεν μου ήταν και πολύ. Μετά από την παγίδα που πατήσαμε, δεν μου είναι και πολύ... Αρχίζω να ψάχνω καλύτερα, να το πω έτσι. Είδες που εμφανίστηκε. Ποιο? Αυτό εδώ. Κάτω από σένα ακριβώς. Εμφανίστηκε το τραπ. Εκείνο πατήσατε. Και ενεργοποιήθηκε το σκηνικό. Ωραία. Εκείνο υποθέτησε ότι πάτησες και έγινε σκηνικό. Υπάρχει κάτι τίποτα άλλο. Όχι. Συνεχίζω εδώ και έρχομαι εδώ. Οκ. Okay. Μπορώ να δω τίποτα από τη γωνία. Με sneak, ουσιαστικά. Ρίξε stealth. Οκ. Okay. Βλέπεις αυτά που σου είπα. Ψηλό κιόλας. Σετς, για τι range μετράει. Κάθε φορά που ρίχνει σετς, σου παίρνει κανένα δεκάλεπτο. Είναι ψάχνω προσεκτικά. Κάνω έτσι, 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 έτσι τα πλακάκια. Ναι, ωραία. Μέχρι ποιο σημείο. Είναι 10 feet. Όχι. Πόσο area ψάχνει με το ένα check, 20 feet, 30 feet, κάτι τέτοιο. Ας πούμε 30 feet ψάχνεις για την ώρα και θα το γνωρίζεις. Δώσε μου ένα range ουσιαστικά και πες μέχρι πού ήταν το προηγούμενο search. Με το 11 σου ξανά ψάξες αυτό εδώ. Εκεί που είμαι ξανά ψάχνεις. Με το search ψάχνεις 10 feet. 10 feet έψαξες, ναι. Το search ανάξιον, μάλλον το search, το απλό search, άμα ρίξεις, είναι πώς θέλεις, standard action. Άμα θες να, μπορείς να κάνεις take 10, όπου παίρνεις... Σωστά. Okay, ναι. Έχεις κάποιο συγκάτι. Και μετά take 20... Άρα μπορείς να ρίχνεις κάθε 10 feet, ουσιαστικά, ένα απλό search. Ναι. Αλλιώς μπορείς να ρίξεις, να πεις take 10, παίρνω 10 λεπτά και παίρνεις αυτό μας 10 λεπτά. Όχι, δεν παίρνω 10 λεπτά, ρίχνω το search. Εκεί πέρα που ψάχνεις, βλέπεις ότι κάτι πάει στραβά με αυτόν εδώ τον τοίχο. Με τον τοίχο. Ναι. Κάτι είναι εδώ κρυφό. Έχεις ξαναδεί παρόμοια σε αυτό το
Τι βλέπω, βλέπω πες το, τοίχο βλέπω. Όχι, βλέπεις ότι ουσιαστικά είναι σαν τις πόρτες που ανοίγανε μέχρι τώρα. Είναι ένα τέτοιο αυτό. Είναι μια μυστική πόρτα ουσιαστικά. Ναι. Επικίνδυνη. Τι εννοείς, δεν έχει παγίδα πάνω της. Ωραία, το search που έχω κάνει... Άρα κάπου εδώ έχει ένα δωμάτιο. Μέχρι πόσο πιάνει, είναι μέχρι εδώ ουσιαστικά. 10 feet. Ναι, αυτά τα εκεί τα δύο στην γωνία. 10 feet είναι μέχρι εδώ. Οκ, κάτι τέτοιο, ναι. Ωραία, πηγαίνω εδώ. Όχι, λυπάμαι, είναι λάθος ο χάρτης, δικό μου το λάθος, το φταίξιμο. Κάθε κουτάκι είναι 5 feet. Αλλά δεν είναι η ευθεία σωστή, γιατί έχει πολλές διαγώνειες. Πρέπει να κάνεις 5, 10, 15, 20, 25, 30 και ούτω καθεξής. Ωραία, έρχομαι εδώ που είναι τα 10 feet, έτσι. Ναι. Και ξανακάνω σλάτς. Δεν έχει κάτι. Δεν βρίσκεις κάτι. Το νερό μέχρι που μεγαλώνει, εκεί είμαστε άμα συνεχίζει και ψηλώνει. Είναι στα γόνατά σας τώρα που μιλάμε. Και έρχομαι εδώ. Έχει σχεδόν περάσει τα γόνατά σας. Μόνο λεπτό. Έρχεσαι εκεί, κοιτάς. Φωνάζω στον Ιστόφ να έρθει εδώ και να δοκιμάσει να σπάσει τον τοίχο. Πηγαίνω εδώ με το επόμενο search. Βλέπω κάτι. Μισό λεπτό, ένα-ένα τα πράγματα. Ο Ιστόφ προσπαθεί και δεν τα καταφέρνει. Εκεί που είσαι τώρα, έχεις πάει. Είμαι εδώ και έχω κάνει search. Είσαι εκεί και κάνει search. Ναι, δεν είσαι safe, δεν έχει κάτι. Ωραία. Πηγαίνω εδώ και πες μου τι βλέπω από τη γωνία. Υπάρχει ένα άγαλμα στο βάθος. Ρέγγερ, μην προχωρήσεις άλλο. Έλα να δούμε λιγάκι να δούμε τι έχει αυτό το δωμάτιο μέσα. Και μετά πάμε παρακάτω. Μπορεί να χάσουμε πολύ τη μαστιχία από εδώ. Τι άγαλμα είναι. Είναι το άγαλμα ενός ντυμένου στρατιώτη. Μοιάζει πολύ... Αλλά καταλαβαίνεις από την τεχνοτροπία που έχεις δει μέχρι τώρα ότι είναι όντως άγαλμα, με τις πανοπλίες που είδατε στο δωμάτιο με το display. Αυτά που φοράει. Και έχει να κάνει με τον τελευταίο γρίφο, the one in guard duty, awaits but never sleeps. Οκ, πρέπει να πάμε πίσω, παιδιά. Until a soldier just like him, will come and change the shift. Ναι, να πάμε πίσω, να φορέσουμε αυτά που είναι μέσα στο display και να πάμε να πάμε προς τα εκεί και θα μου φύγει αυτός από εκεί. Πρέπει να πάμε πίσω. Οπότε, πρέπει να ανοίξουμε την πόρτα, την κλειστή και που είναι η στόχη μπροστά. Πρέπει να ανοίξει την πόρτα. Ναι, για να ανοίξει αυτή η πόρτα, πρέπει να λύσουμε το θέμα με τον Βασιλιά και τη Βασίλισσα. Γιατί το δωμάτιο είναι κάπου εδώ. Ναι, γι' αυτό πρέπει να μπούμε. Αν μπούμε εκεί μέσα, ίσως να υπάρχει κάποια μυστική δίδυση για προστακή. Δηλαδή, ας κάνουμε αυτό και μετά περάσουμε από τα. Α δούμε το πρέπει να περάσουμε από τα καγγελά. Μα και πριν, οι πόρτες που ανοίξαν επειδή λύσανε εδώ μέσα το γρίφο. Και άνοιξε αυτή. Συμφωνώ. Αλλά μπορεί να βρούμε και άλλο display εκεί μέσα, δεν ξέρεις. Δηλαδή, αφού είναι πιο δύσκολο να ανοίξουμε τα κάγκελα τώρα, ας ανοίξουμε αυτό, να δούμε τι γίνεται, παίρνουμε μια απόφαση. Μπορεί να το κάνει ο Ρέγγερ πάλι, το Βοντίκι, να μας πάει εδώ. Πόσο χωρίς μπορεί να το κάνει αυτό, πόσες δυνάμεις έχει ο Ρέγγερ? Α, δεν ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το κάνω άλλη φορά. Άρα, η Στοφ, ξεκίνα κοπάνω την πόρτα να μπούμε μέσα. Δώστε. Ο Στοφ λέει, παιδιά, δεν θα σπάσω το τσεκούρι μου στην πόρτα πάνω. Ωραία, γιατί πιστεύεις ότι πρέπει να κάνουμε. Πάμε να σηκώσουμε ένα-ένα τα κάγκελα. Είναι πιο μεγάλο, πιο safe bet. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει ιδιαίτερα όμως. Ορτάμι, κάτι έπαθε η εικόνα του, περίεργος. Κάτι έπαθε. Μου έκανε ένα refresh, πήγε στην προηγούμενη σελίδα που μου έδωσε το ποντίκι ο Chrome.
Ξανά έμπα, ξανά. Θα, περίμενε, θα σου πω όμως κάτι. Το φτιάχνω εγώ σε 20 σεκόντ. Σε ζουν από εδώ. Τώρα, κάνε ένα refresh τώρα. Κάνω refresh. Δεν θα αργήσει πολύ. Έλα. Έλα, Ορτάμι. Που λες, Ιστόφ, υποτίθεται ότι είσαι τον Μπράτσα εδώ πέρα. Παρακαλώ. Και μόνο η Αμαρία Ιβλής έχει σηκώσει την πόρτα, οπότε δεν ισχύει αυτό που λες. Εκτός αν μπορέσεις να κάνεις κάτι. Γαμώ. Λίγο. Ορτάμι, γιατί δεν σε βλέπω. Ούτε εγώ σε βλέπω. Ωραία, κάνω ένα stop recording και θα το ενώσουμε αργότερα. Ωραία. Επιστρέψαμε άμεσα μετά το μικρό μας τεχνικό προβληματάκι. Είμαστε όλοι χαρούμενοι και συζητάμε όρημα το τι μπορούμε να κάνουμε στο dungeon. Παρακαλώ, παιδιά. Αμαρακλής, εγώ συμφωνώ. Έπρεπε να γυρίσουμε και το μοχλό. Εγώ τα είπα. Εγώ νομίζω ότι... Όσο το συζητάτε, ήθελα να σας πω ότι έχει φτάσει το νερό μέχρι τη μέση σας, του Νάνου κοντεύει στον αφαλό. Έτσι. Ωραία, πάω και ρίχνω γροθιά στην πόρτα εδώ, τη μεταλλική. Ε, τι, ποια, ναι. Ποια πόρτα, για κάνω ένα ping point, να δούμε. Γροθιά. Τι straps. Δεν μπορώ να κάνω. Α, τα κάγκελα, λέει. Λοιπόν, ο Νάνος έρχεται και αυτός εκεί και σου λέει, λοιπόν, έλα, κοπελιά, το έχουμε. Το έχουμε, το έχουμε. Δεν χωράει άλλος, δεν χωράει άλλος, αλλά θα τη σηκώσουμε εμείς. Θα περάσουμε σιγά σιγά όλοι γύρω γύρω και μετά θα βοηθάνε κι άλλοι όταν θα είναι απέναντι. Λοιπόν, okay. Ωραία, οπότε θα κάνουμε strength check. Θα τη σηκώσουμε, σου λέει, εμείς θα περάσουν οι υπόλοιποι. Ωραία. Εντάξει. Ναι. Θα σε βοηθήσω εγώ, σου λέει. Όχι, εσύ θα τη σηκώσεις και θα βοηθήσει άμα ρίξεις εγώ. Οκ. Okay. Σηκώστε και βάλε το τεκούρι του Νάνου από κάτω. Δεν τα καταφέρνετε. Νομίζω ότι δεν βοηθάς ιδιαίτερα. Ξαναπροσπαθείτε. Τσάμπας έχουμε εδώ πέρα, Στόφ. Δεν έχει rage, ρε φίλε. Fighter είναι. Αν είχε rage, θα έπαιρνε strength. Αν ήταν βάρβαρος. Εγώ του τα λέω μπας και πάλι rage. Δεν τα καταφέρνει. Άχριστος. Πόπο, ναι. Δεν μπορεί να βοηθήσει ο Στόφ. Άμα πια λέει, κουράστηκα. Κάτσε να δοκιμάσω. Να δοκιμάσω εγώ, λέει. Κάτσε να πηγείς τότε, λέω εγώ. Αυτό μετράει. Ναι. Αυτό μετράει. Έχει βάλει τα γυαλιά η γυναίκα από εδώ και ρίχνει να μαργλήσει. Κάτι έχει λυγίσει, αλλά θέλει ακόμα. Ναι. Α! Θα σπάσω το τσεκούρι. Ελπίζω μετά να με βοηθήσετε. Σφίξου, γιατί δεν έχουμε μόνο μία πόρτα. Στην ανακατασκευή. Ναι, Αμαριλής, αυτή η ατάκ δεν καταφέρνει να το λυγίσει, δυστυχώς. Ο Ιστόφ όμως τσαντίζεται και λέει «Α, μου τα βαριά και γαυγίζει και λέει και σπάει την πρώτη πόρτα σε επίπεδο μαζί με, αν πάνε δύο άτομα με λίγο έτσι, να την ανοίξουν να περνάει ένα medium creature. Περνάει μετά από την επόμενη και λέει «Α, κατάλαβα». Θα μου πάρετε και τέτοιο τσεκούρι μετά από αυτό. Δεν φταίω εγώ που δεν βρήκες παγίδες. Σου φωνάει και μου φωνάζει κιόλα. Έχω βρει πολλά πράγματα εδώ πέρα. Εσύ δεν έχεις κάνει τίποτα μέχρι τώρα όμως. Έτσι πράγμα. Και βαράει την επόμενη πόρτα η οποία κάτι πάει να γίνει, αλλά δεν ανοίγει σε αυτό το γύρο. Ξαναπροσπαθεί. Θέλω να δω πού θα του πάει το τσεκούρι. Γι' αυτό ρολάρω τόσες φορές και δεν το πάω ευθεία. Έτσι, για να δούμε κάποια στιγμή. Για να δούμε. Ρίχνει άλλη μία. Ελά. Την ανοίγει κι αυτή. Το τσεκούρι του έχει πραγματικά μπροστά γαμηθεί για την ώρα. Οκ. Okay. Αλλά... Δεν με απασχολεί εμένα αυτό το πράγμα. Καθόλου. Αλλά... Αν το περιμένει να κάτσει να πεθάνει, δεν έχω θέμα. Αλλά αυτές οι δύο παγιδούλες, οι πορτούλες έχουν ανοίξει. Οκ. Okay. Πάει στο επόμενο. Και λέει, ας ανοίξει με μία, παρακαλώ.
τον ακούει ο Μόραντιν και του στέλνει δύναμη και η γαμημένη πόρτα σπάει κι αυτή. Και είναι ο Νάνος λαχανιασμένος και σου φωνάζει, έρχεται και σου φωνάζει στα μούτρα σου. Εσύ θα μπορούσες να το κάνεις αυτό! Ε, Μίγα! Ε, Μίγα! Θα μπορούσα, ναι. Δεν σε είδα να το κάνεις όμως! Είπα να αφήσω εσένα να κάνεις τίποτα, τώρα είσαι άχρηστος. Δεν μπορούσα να αφήσω να σπάσει τα χέρια της κοπελιά. Ωραία. Έχουμε έρθει μπροστά στην πόρτα. Ναι, είσαστε εδώ. Ο Ιστόφ... Είναι κλειδωμένη, ε. Ναι, είναι κλειδωμένη. Μία, δύο, τρεις όμως τις πάτε εύκολα όπως τις άλλες τις προηγούμενες. Ανοίγει η κλειδαριά και χύνεται το νερό μέσα στο δωμάτιο της βιβλιοθήκης. Βλέπετε ότι ίσως τα κάτω-κάτω βιβλία να βραχούν. Είναι πολλά τα κάτω-κάτω βιβλία. Είναι κάμποσα. Για να τα μαζέψεις. Αμαριλής, έλα βοηθήσαμε να τα βάλουμε πάνω στο χάρτη. Χάρτη τον βρήθα. Ωραία. Το πάτωμα ή πάνω σε έπιπλο. Όχι, σε έπιπλο είναι. Είναι war room. Είναι τραπέζι με πιόνια και τέτοια. Και εγώ έτσι το καταλάβω. Οκ. Όσο μπορέσουμε να μαζέψουμε, αν είναι τις δύο κάτω σειρές, ρε παιδί μου. Προλαβαίνετε. Άμα ασχολείστε να το κάνετε, όντως προλαβαίνετε. Βοηθάει και ο Ranger. Οκ. Ωραία. Τι κάνουμε και τρεις μας λοιπόν και τα κάνουμε όλα. Ναι. Ωραία. Παιδιά, πρέπει να τραβήξουμε το μοχλό. Θες να πεθάνεις. Όπως είπε, δεν θα πεθάνουμε. Θα φύγουν τα τέτοια, αλλά μάλλον είναι μέρος της δοκιμασίας. Θα τραβήξει ο μοχλός, θα ξεπλύσουν τα γκαργόλια, θα σκοτώσουμε. Όλο και κάτι, ο μοχλός θα κουνήσει και κάτι άλλο. Και λογικά, άμα πάμε στο δωμάτιο που είναι εδώ τα πανοπλίες και τις φορέσει κάποιος τις πανοπλίες και πάει μπροστά στο άγαλμα το άλλο. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να φύγουμε από εδώ χωρίς να λύσουμε όλους τους γρίφους. Ναι, αλλά εσύ δεν προτείνεις να λύσεις τους γρίφους για τον Βασιλιά και τη Βασίλισσα, αλλά να κουνήσουμε τον μοχλό. Πιστεύω ότι ο μοχλός θα φαναρώσει στοιχείο για τον Βασιλιά και τη Βασίλισσα. Ναι, έχεις διαβάσει το σημείωμα που έλεγε μην αγγίξουμε τον μοχλό. Από τον τύπο που στόδεσαι που είχε ψευδί κομμωστάκι, λες. Ναι. Δεν σου φαίνεται τίποτα περίεργο σε αυτό το πράγμα. Εγώ μου φαίνεται ότι μας βοήθησε και μας έδωσε τρόπο να περάσουμε από παγίδες. Τις οποίες, άμα τις πατούσαμε, ίσως να ήταν και θανάσιμες. Αγαπητέ μου, Γουάτσον, το ξαναλέω. Είχε ψευδί κομμωστάκι, ο τύπος. Εκεί. Πρέπει να πουλήσουμε το μοχλό. Το μοχλό δεν θα τον πατήσω. Αμαριλής, εσύ τι κάνεις. Θέλω να αρχίσω να τραβάω όλα τα βιβλία ένα-ένα. Όχι, δεν υπάρχει κάτι στα βιβλία, το έχει ψάξει ο Ρέγκερ. Λοιπόν, ωραία, αυτό δεν μπορεί. Πώς θα τον κουνήσει το μοχλό, είναι δεμένος με λυσίδα χοντρή. Θα το σπάσαμε πόρτες. Μοχλό θα τον κουνήσουμε. Πώς το λένε, λέει, δεν σπάω μοχλούς. Όχι μοχλούς, αλυσίδα θα σπάσει. Όχι, το τσεκούρι μου, αν βαρέσω ξανά κάτι μεταλλικό, θα χτυστευτεί. Τελείως. Μπορούμε κάποιος να βάλει τις πανοπλίες από τις θήκες και να πάει μπροστά στο άγαλμα. Τώρα που είναι και ανοιχτές οι πόρτες. Το δοκιμάζεις, Ρέγκερ? Ναι, το δοκιμάζω εγώ. Okay. Όπως κάθεται ο φρουρός με το ακόντιο. Okay. Εδώ. Εκεί πάνω, ναι. Μισό λεπτό, ναι. Να πάω και τους φίλους μας να το βλέπουμε. Και δώσ' μου και ένα λεπτό. Σελήν, σου στέλνω κάτι σε Whisper. Πηγαίνεις εκεί ο φρουρός όπως κάθεται. Κάθεται πραγματικά όπως είναι το άγαλμα και κρατάει ένα ακόντιο μπροστά του. Με το που σε βλέπει, με το που εμφανίζεσαι μπροστά στο φρουρό, μάλλον εκεί που κάθεσαι δεν γίνεται κάτι. Προχωράω λέω να πει μπροστά. Okay. Ο φρουρός
σου δίνει, σου κάνει έτσι το ακόντιο, το σηκώνει και σαν να το δίνει. Ωραία, το παίρνω. Μετά από 2 δευτερόλεπτα ανοίγει το χέρι, το μαζεύει, ξέρεις, mm-hmm. ρομποτικά mm-hmm. και μπαίνει στον τοίχο, έτσι. Κακ, 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 κακ. Κακούς, κρακ, 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 για μπαίνει στον τοίχο. Εδώ ανοίγει άλλη μια κρυφή πόρτα. Η οποία φαίνεται να προστατεύεται από ένα πανίσχυρο barrier. Και θέλω να μου ρίξεις ένα spellcraft. Ωραία. Φυσικά μην συντηρούμε τίποτα από όλα αυτά, έτσι. Δεν έχετε πάει, έχετε πάει μέχρι εκεί. Όχι, έχει πάει κανένας από δίπλα του, μαζί του. Όχι. Okay. Είδες κανένα εκεί. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι σπέλ είναι. Τι βλέπω μπροστά μου. Ένα διάφανο barrier που αχνοφαίνονται ενέργειες μέσα του. Ναι. Συγγνώμη, να σου ανοίξω λίγο χώρο εδώ. Και στο ένα δωμάτιο, σαν να φαίνεται από πίσω, που υπάρχει μια καρέκλα, κάτι που μοιάζει με η άκρη ενός τραπεζιού, και στο βάθος έχει loot. Κάποια σεντουκάκια, κάποια όπλα, κάτι τέτοια. Άμα προσπαθήσω με τα κόντια να κουμπίσω τον barrier. Περνάει το κόντια από μέσα. Κανονικά, χωρίς να πάθει τίποτα. Δεν παθαίνει κάτι, όχι. Σελήν, βλέπεις να περνάει ένα κόντιο στην άκρη από εκεί. Ακούς βέβαια το κρακ, 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 κρακ και βλέπεις την άκρη του ακοντίου να μπαίνει προς το δωμάτιο. Περνάει. Mm. Κάνω έτσι το χέρι, να δω αν περνάει το χέρι. Περνάει, το χέρι σου περνάει κανονικά. Περνάω μέσα. Οκ. Okay. Μπαίνεις μέσα και βλέπεις αυτό που σου δείχνω. Δίπλα-δίπλα κάθεται, βλέπεις τώρα μόνο το token, βλέπεις μόνο της μίας γυναίκας, η οποία μπορεί να σου... Βλέπεις μια ranger ουσιαστικά, ελαφριά πανοπλία, ένα μεγάλο bow πολύ καλό σκαλισμένο στην πλάτη της. Βλέπεις να έχει στην πλάτη της ένα lance. Lance, το ξέρεις το lance, είναι αυτά που κάνουν τις κονταρομαχίες. Ναι, ναι, το οποίο το έχει στην πλάτη της και το έχει ακουμπισμένο στον τοίχο δίπλα της ουσιαστικά και παίζει ντάμα ή κάποιο είδος επιτραπέζιου μαζί με το νάνο τον, από το Mercenary Guild που είχατε που είχατε το φλουρό που έπιανε επιφυλίες η Αμαριλής να του δώσει λεφτά. Τον Winston. Τον Winston, σωστά. Γεια σας. Καλησπέρα. Τι ακριβώς είναι εδώ πέρα. Τάσαμε στο τέρμα. Εσύ είσαι που πρέπει να σώσουμε. Σελήνη, δεν σε ακούμε. Κάτι γίνεται. Ακούτε. Ναι. Ναι, λίγο πιο δυνατά ίσως να μπορείς. Okay. Μόνο σε τα κατάφερες τελικά. Οι άλλοι έχουν μείνει πίσω για κάποιο λόγο. Δεν θέλανε να ακολουθήσουν. Δεν καταλαβαίνω και τι. Εδώ είναι το τέρμα τελικά. Περάσαμε όλες τις παγίδες. Άλλες παγίδες δεν νομίζω να έχει αν έχεις έρθει μέχρι εδώ. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο ήρθες.
Το γρίφο με το βασιλιά, το έλυσες? Όχι. Με τη βασίλισσα? Όχι. Τις παγίδες στο διάδρομο τις έφαγες? Για να είμαι εδώ. Μπορούσε να υπήρχε κι άλλος τρόπος. Αλλά παρόλα αυτά, μπράβο, λέει αυτό. Και αράζει και αράβει την πίπα του. Σας πήρε, okay. Πήρατε την ώρα σας. Ήταν μεγάλη, λέει, η διαδρομή μέχρι εδώ. Με έχει σκίσει, λέει, και στην τάμα αυτή εδώ, δεν παίζεται. Είναι η εχμάλωτη που ήθελα να σώσουμε. Σελήνη, θες να μιλάς πιο πολύ εσύ? Κοίταξε, αυτό το κομμάτι ακόμα δεν το ξέρω, γι' αυτό. Σε εσένα, Σελήνη, ξέρεις ότι είσαστε οι εχμάλωτοι, όντως, και η αποστολή των παιδιών είναι... Έχεις ξαναδεί τον Dungeon εσύ όταν το τρέξατε πρώτη φορά με τους παλιούς σας συντρόφους. Mm-hmm. Και ξέρεις ότι πρέπει τα καινούργια διαγωνιζόμενα μέλη να βρούνε τη μαύρη τσάντα και να, και να ελευθερώσουν τον φυλακισμένο. Φυλακισμένη είσαι εσύ, υποθετικά. Εγώ ονομάζομαι Ρέγγερ. Και οι υπόλοιποι στην ομάδα μου είναι ο Τάμι, η Αμαριλής, ο Ιστόφ και ο... Πες πώς λέγεται τώρα. Και ο Ιτέπ. Ο Ιτέπ. Και ο Ιτέπ. Α, Αμαριλής. Σελήν, αυτή είναι η ομάδα που νίκησε την αρένα. Α, μάλιστα. Καλό θα ήταν όμως να πας να φωνάξεις και τους υπόλοιπους. Ναι, νομίζω ότι θα πρέπει να σταματήσουν να παίζουν εκεί πίσω και να έρθουν εδώ που είναι και εδώ. Και τους φωνάζω, μ' ακούνε? Όχι. Ο Ρέιντζερ έχει έρθει μέχρι εκεί και λέει, έλα, έγινε κάτι? Ναι, φώναξε τα υπόλοιπα παιδιά που υπάρχουν, δεν ξέρω εγώ τι κάνουν πίσω, και ας μαζευτούν εδώ πέρα. Έρχεται πίσω ο Ορτάμι και Σελήν, ο Ιστόφ, ο οποίος σας λέει κάτι έχουν βρει παραμέσα, είπαν να πάμε όλοι. Δεν είναι κάτι επικίνδυνο. Εδώ μετά από αυτό που πήγαινε με τις παγίδες δεν είναι το φέρω μπροστά. Θέλω να λύσω και το γρίφο εδώ και τους άλλους θα μείνει διαγωνισμός. Νομίζω ότι είναι καλό μας να λύσουμε το γρίφο και να πάμε πίσω με όλους τους γρίφους λυμμένους. Καλά, εγώ στο είπα, πάω. Okay. Εγώ θα ρωτήσω κάτι. Τι ξέρουμε ότι είναι το Servant's Rest? Το Servant's Rest είναι το δωμάτιο υπηρεσίας. Εκεί που κοιμούνται το υπηρετικό προσωπικό. Okay. Και μου λες, δηλαδή, άμα ψάξω όλα τα βιβλία, θα βρω κάτι σχετικό με ατασταλγή στην βασιλεία ή κάτι τέτοιο? Όχι, δεν βρίσκεις. Ούτε αν πάω στο δωμάτιο με το τέτοιο, με το display, θα βρω κάτι σχετικό με ατασταλγή στην βασιλεία ή με κάτι γυναικείο? Όχι. Πορτάμι, λέω, πού είναι? Κάτι ακόμα. Συγγνώμη, Ορτάμι, σου λέει ο Ιστόφ, ο Νάνος, λέει ότι θέλει να κάτσει να δει το γρίφο, λέει, και κάτι κάθεται και κοιτάει. Τι γίνεται εδώ, καλιά σας? Εδώ είναι η φυλακισμένη, η εχμάλωτη, και πρέπει να μου μιλήσει σε όλους μας. Οπότε μπορείς να πας να του πεις ότι φτάσαμε στο τέλος και τον... Να πας εσύ, γιατί να πάω εγώ? Τον χρειαζόμαστε. Γιατί να πάω εγώ? Της ομάδας και στέλνω σε... Μάλιστα, έχετε δίκιο. Συγγνώμη, φυσικά. Πραγματικά, εκείνη την ώρα που το λες ότι είμαι αρχηγός, σαν να το είχε ξεχάσει, αλλά την ένιωσε, την κατάλαβε και λέει μάλιστα. Και το λέει σοβαρά, δεν το λέει ειρωνευτικά. Και πηγαίνει και έρχεται εδώ ο Ορτάμι και σου λέει, έχουμε βρει, σου λέει, τον εχμάλωτο. Θες να έρθεις λίγο? Είπε ο αρχηγός της ομάδας ότι είναι απαραίτητη η παρουσία σου. Ορτάμι είναι έκδοση. Δεν με νοιάζει ο εχμάλωτος. Θα λύσω το γρίφο. Τελείωσε. Θα λύσεις το γρίφο μετά, γάμωτο. Έλα τώρα, θα μας κάνεις. Θα μας κάνεις ρόμπα. σε αρπάζει ο Νάνος. Σου παίρνει το spellbook. Σου παίρνει το spellbook από τη μέση και αρχίζει να το τραβάει. Θα το σκίσω, σου λέει, αν δεν έρθεις.
Άστο, γιατί με ενοχλεί, μου πιάνω το σπέλι. Μην μου πιάνει το σπέλι. Ωραία, στο δίνει πίσω, αλλά έλα. Και θα έρθουμε μετά μαζί για το γρίφο. Θα σε βοηθήσω εγώ. Άντε, πάμε. Okay. Τα μότο. Πολύ ωραία. Τι θέλετε. Ο Ορτάμι βλέπεις ένα πάρα πολύ μαγικό field μαγείας. Στη φανερή άβρα μαγείας στην πόρτα. Ρίξε μου ένα spellcraft. Δεν ξέρεις τι είναι. Αλλά οι άλλοι το περάσαν ευθεία. Και το τελευταίο ευθεία το πέρασες. Δεν έχω περάσει, αλλά θα κολλώσω. Και το, έτσι, και το τελευταίο ευθεία το πέρασες. Μάλιστα. Καλώς ήρθες, ο Τάμι. Μας καθυστερείς, βέβαια, αλλά ας αρχίσουμε. Ερώτησα πριν το όνομά σου, αλλά δεν μου απάντησες. Ονομάζομαι Σελήν Μπράιστον. Τον τύπο, με τα ελαστικά. Έλα. Έλα τώρα στο in-game. Εμείς είμαστε η ομάδα, λοιπόν. Είμαστε όλοι. Σάκουμε. Λοιπόν, καταφέρατε να φέρετε εις πέρα στην αποστολή. Όχι, δεν τα καταφέραμε. Δεν καταφέραμε. Άσε μας, με δουλεύεις. Να έρθετε ως εδώ, από ό,τι παρατηρώ και θέλω να σας ρωτήσω, την μαύρη τσάντα την έχετε? Όχι, φυσικά. Πού δουλεύεις με όλους τους γρίφους? Όχι, δεν έχουμε κάποια μαύρη τσάντα. Τότε δεν έχετε τελειώσει πλήρως την αποστολή χωρίς το συγκεκριμένο αντικείμενο στα χέρια σας. Άρα πρέπει να μου φέρετε το συγκεκριμένο αντικείμενο. Τι περιέχει μέσα? Ποιο νοιάζει? Πάμε να λύσουμε τον γρίφο, φύγαμε. Εγώ πάω και περιμένω. Άντε, κάτσε το ξεπερινό. Δεν μπορώ μέσα από την άκρη που δεν λύσουμε τον γρίφο. Τσαντίζω. Μένα είναι που πρέπει να φέρετε εδώ. Οκ. Να σε αφήσουμε δηλαδή εδώ πέρα. Να μην σε πάρουμε μαζί μας. Εγώ θα περιμένω εδώ. Εντάξει. Οπότε γυρνάμε πίσω, φαντάζομαι, στο δωμάτιο με τον Βασιλιά και τη Βασίλισσα. Παρακαλώ, το μοχλό τραβήχτε. Όχι. Δεν έχει να κάνει μοχλός με τον γρίφο. Λέει ο Ιστόφ. αφού το λέω Ιστόφ. Ξεκινάω να μετακινώ τα βιβλία από το τραπέζι του χάρτη στο πάνω μέρος. Έχει σουρώσει με όλη αυτή τη διαδικασία το νερό μετά από λίγο. Τι? Ακούσατε κρακακακακακακακ και δεν μπορούσαν να ανεβούν οι σπασμένες πλέον πόρτες επάνω. Προσπάθησαν όμως να ανέβουν. Τις περάσατε παρόλα αυτά. Και έχει ρουφηχτεί το νερό μέσα. Έχει ρουφηχτεί σε σιφωνάκια μικρά. Στην άκρη του τοίχου. Και είναι στεγνά πια. Κατάλαβα πώς είναι, ρε εσύ. Ο βασιλιάς έχει καθίσει σαρδόνια και μεραγλωμένα, με τα πόδια ανοιχτά σε έτσι μπροστά του, ούτε σταυροπόδι ούτε τίποτα, κατάλαβες τι εννοώ, ευθεία μπροστά. Ναι. Το ένα του χέρι το έχει ακουμπισμένο στο θρόνο χαλαρός, και κρατάει και ένα σκύπτρο τη γυρτό που ακουμπάει στο αριστερό του μπούτι. Και στο δεξί του χέρι κρατάει ένα κρασοπότηρο. Και κοιτάει έτσι, κοιτά. Το κρασοπότηρο είναι άδειο γεμάτο. Άδειο. Φαίνεται να έχει υγρό σκαλισμένο μέσα. Και κοιτάει έτσι, κοιτά. Και φοράει ένα χιτόνιο σιδερόπλεκτο. Με μεταλλική κλωστή, για να μην χαλάει, από ό,τι καταλαβαίνει. Το οποίο είναι κινούμενο. Και άλλη τύπησα. Η άλλη τύπησα. Ο βασιλιάς θέλει καινούργια ερωμένη, λέω εγώ, έτσι. Ναι. Πορτάμι, δεν πας να του δώσεις ένα φυλάκι. Η άλλη τύπησα. Η βασίλισσα είναι καθισμένη στο θρόνο της, αλλά γερμένη
από δίπλα, ανήσυχη και ζώρικη, πάνω από μια κούνια μωρού. Και προσπαθεί μάλλον από το facial expression που βλέπετε να το παρηγορήσει, κάτι τέτοιο. Είπε στο ρούχο ότι βγαίνει. Κουνιέται. Είναι, φαίνεται ότι έχει... είναι συνδεδεμένο στο άγαλμα. Πάω να το βγάλω. Δεν το βγάζεις, το σηκώνεις και από, μπροστά, από κάτω φαίνεται το όργανο του ψαράνθρωπου βασιλιά. Ψαράνθρωπος, το ξέρα. Γι' αυτό θα έρθει έτσι, ψαράνθρωπος. Το θέμα είναι, λοιπόν, το θέμα είναι... Μπορώ να... Το μπιζούκι, ας πούμε, όταν λες όργανο. Ο μπάτσος εννοώ, ο αστιφύλακας, όταν λέω όργανο. Υπάρχει σχέση του βασιλιά αυτού με αυτό που σκοτώσανε πριν και κάπως ανακατεύεται μέσα και το, αυτό, το Wolf κάτι. Το Wolf Guild. Πώς λέγεται το που θυμάστε. Το Λόπους. Ποια ήταν αυτή η μάχη όμως που είχε γίνει παλιά. Κάμερα σε μένα. Η μάχη που είχε γίνει παλιά, άμα ψάξεις τα βιβλία, τη βρίσκεις. Ναι. Να θυμηθώ μόνο πώς την είχα πει. Περίμενε. Η μάχη αυτή ονομάστηκε Mediox Demise. Μισό να γράφω. Περίμενε. Γράφουμε. Θα το σημειώσεις. Λοιπόν, ξέρω, μπορώ να βρω πότε έγινε αυτή η παλιά τέτοια μάχη. Όχι. Πριν πόσο καιρό ξέρω εγώ. Πριν 500 περίπου χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ο χάρτης λέγοντανε. Έχει κάτι παραπάνω. Πάνω. Ο χάρτης όχι, έχει το νησί που έχετε εσείς, μόνο που έχει και σημειωμένη την πόλη, την αρχαία, στην περιοχή που είσαστε, αντεργότερο όμως. Τι είναι το μίστρες που θέλει, το άγραμμα της τύπησης με τον καθρέφτη κουνιέται. Όχι. Δεν μπορώ. Σκοτώστε τον. Ναι, παιδιά. Κάνω κεφάλι μας, κόψε το, δεν με νοιάζει. Πάω και δίνω όντως το φιλί. Πάω και κάνω την ιδέα του Ρέγγερ. Δίνω ένα φιλί στο βασιλιά. Το άγαλμα είναι λίγο μεγάλο και όπως πρέπει να ανέβεις ουσιαστικά στα πόδια του βασιλιά για να τον φτάνεις. Ναι, όπως και να γίνει αυτό. Όταν ανεβαίνεις πάνω στα πόδια του βασιλιά, δαχτυρτή, αμαρελής, ακούεις κρακακακα. Το χέρι με το κρασί, γυρνάει το κρασί, μπαίνει από πίσω από το χέρι και το χέρι πάνω σου πιάσει το μπούτι και ακούς κακακακακακα εκεί που θα ήταν το μπούτι σου και ακούς κακακακακα και ανοίγει μια πόρτα εδώ. Άι στην αρχή. Ξεντέρωσα. Ο Ρέγγερς το είπε, δεν το έκανες. Σιγά μου το έκανα εγώ, ρε, πας καλά. Και στην άκρη της πόρτας βλέπετε ένα σάκελ. Του λέω, σε... άκρη όλη, εγώ. Δικό μου ήταν όλο. Και βλέπετε και ένα μοχλούλι στον τοίχο, μικρό. Φαντάζομαι ότι είναι η άλλη μεριά του τοίχου, για να ανοίξει η άλλη μεριά. Όταν πας και το ελέγχεις, βλέπεις ότι ναι, όντως είναι για να ανοίξει την άλλη μεριά. Mm-hmm. Πάλι καλά που δεν το καταστρέψατε. Γιατί δεν... Πάει και παίρνει το σακί. Παίρνουμε τη μαύρη τσάντα και πηγαίνουμε στο ξανά... Χωρίς να έχετε λύσει ποτέ την βασίλισσα, σωστά? Ναι, ρε γάμο το. Μαλακή είναι αυτό. Sleep on it. Λοιπόν. Συγγνώμη. Αυτή τη στιγμή θέλω να γράψετε στο notes, στο party loot που έχετε. Θέλω να γράψετε... Ας γράψει ένας, μην πάμε όλοι και γράφουμε. Πορτάμι, το έχεις? Κάνω κατά είδη σημειώσεις δικές μου και κατά και party loot. Έφυγα. Πάμε, party loot. Τι γράφουμε? Γράφεις κάπου ότι ο πρώτος γρίφος είναι δικό σου. Άσε, τα σημειώνω εγώ εδώ. Γράφω δικό σου. Όχι, τα σημειώνω εγώ. Το πρώτο βρήκες εσύ. Το bribe το βρήκες εσύ, είναι δικό σου.
Βασικά, όλους τους δικά εγώ, έφτασα από το King και το Mistress. Μισό λεπτό. Αυτό με τα δαχτυλίδια το βρήκατε μαζί με το Ranger. Αν θυμάμαι καλά. Δεν θυμάμαι καλά, καλά όπως θες εσύ. Έπρεπε να βάλετε δύο δάχτυλο, έτσι καλώς είναι για δύο αυτό, έτσι καλώς. Τώρα γίνεσαι τέτοιο, πονηρός. Του Βάρδου, ποιος το βρήκε? Επιστρέφω. Ποιος είχε το χέρι? Το χέρι, η αμαριλής, λογικά. Ωραία, Σελήν, θα σε χρειαστούμε σε λίγο, μου είχε κάνει δουλειά σου. Το χέρι το πήρε, το είχε μαζί της αμαριλής με το Βάρδο. Όχι, ποιος το όλησε αυτό με το Βάρδο? Εγώ είχα πάρει το δεύτερο χέρι, η Μαρία είχε πάρει το αριστερό. Ναι, αλλά ποιος είχε την ιδέα να το βάλει εκεί και το ψάξε, ορτάμε. Εγώ το είπα. Α, Μαρία. Οκ, okay, δικό μου το λάθος. Η Μαρία είπε ότι θα πάω να πάρουμε το χέρι, εκεί ιδέα ότι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να γιατρέψουμε το βάρο. Αυτό είναι το... Είναι υψηλομαδική προσπάθεια, δεν είναι. Okay. Να γιατρέψεις ένα άγαλμα δεν λέει κάτι. Το βάζω αμαριλίδια. Και σε έκανε το χείλ και δεν είναι. Don't be greedy, ορτάμε. Λοιπόν, ο βασιλιάς που είναι του Ρέγκερ και της αμαριλής. Ποιος? Ο βασιλιάς. Είναι δικό σου και της αμαριλής. Γιατί ήθελε και το θάρρος να πάει να κάνεις τη πουλάδα. Είπες το φιλί εσύ, αλλά άλλος το εκτέλεσε. Και ο φουρός είναι του Ρέγκερ. Τελειώσαμε με αυτές τις σημειώσεις. Την ιδέα την είχα εγώ πάλι σε τώρα. Έλα. Το πήρε πάνω του. Το πήρε πάνω του. Δεν ξαναμιλάω. Μην είστε loot horse. Θα τα κάνω out of game αυτά. Τώρα απλά το έδειξα. Έδειξα στους... οι γρίφοι αυτοί είχαν και από λίγα XP ο καθένας πάνω του. Okay. Και όποιοι πιστεύω... Θα ξαναδώ και το βίντεο βέβαια. Αλλά ήθελα να το δείξω στους... ακροατές. Εγώ προτείνω τα XP να μοιραστούν, να μην τα πάρουμε καθένα τέτοια. Γιατί ήταν μαγική προσπάθεια. Όλα. Και εμένα μου αρέσει αυτή η ιδέα. Δηλαδή, εγώ αυτό δεν θα μπορούσα να δει στου γρήγορου να προχωρήσουμε στα ωραία για να ψάχνουμε, ξέρω εγώ. Δηλαδή, και εγώ παρόλο που την ιδέα για τον τέτοιο στο τέλο. Είναι όντω ομαδική. Και ο Ιστοφ βοήθησε να ανοίξει κόσμο τι πόρτε. Είναι όντω ομαδική. Είναι team. Θα το πάρω του teamwork σα πολύ καλά σε consideration και θα ανταμυφθείτε out of game, θα τα υπολογίσω εγώ. Okay. Λοιπόν. Συνεχίστε. Οπότε έχουμε γυρίσει το τραπέζι που βρίσκεται η Σελήνη. Ναι, και σας... της δίνω, βασικά δεν τη δίνω εγώ, είναι ο Μαργλής. Φτάζομαι, ο Μαργλής. Ναι, ναι, δίνω το σφαγίδι. Και της λέμε ότι το βρήκαμε. Πολύ χαίρομαι. Πάντως σας βλέπω βρεγμένοι. Δεν πήγαν αλλού όπως θα θέλατε. Πατήσαμε μία παγίδα την οποία δεν θα έπρεπε. Δεν την έψαξα καλά, ίσως. Έρχεται... Καταφέρατε να φέρετε εις πέρα την αποστολή. Νομίζω ότι ναι, ήρθαμε να σε σώσουμε και τα καταφέραμε. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Εκείνη την ώρα... Εκεί... Ορίζω. Εκείνη την ώρα φεύγει ο... Συγγνώμη, Σελήνη. Φεύγει ο Winston από το δωμάτιο και λέει πείτε τα εσείς έρχομαι. Συνεχίστε, Σελήνη. Μπορώ να πάω πίσω να δοκιμάσω να κουνήσω το καρότσι της πριγκίπισσας. Φεύγεις από εκεί. Πες μου λίγο τώρα, γιατί θέλουμε να παίξουμε το τέτοιο. Θέλω να σου δώσω λίγο χρόνο σε λίγο, αφού παίξουμε το τέτοιο. Ναι, sorry, εντάξει, δεν φεύγω από εκεί, κάθομαι και εντάξει, ξεχνάω. Θα σου δώσω λίγο χρόνο σε λίγο. Όχι, το ξέχασα. Θα τα πούμε άτομα που βγαίνουν, αλλά θα σου πω πέντε λίγο. Έχεις λίγο chance τώρα. Θέλω να τις ακούσω, αλλά παίχτε λίγο τώρα γιατί το περιμένουμε τόση ώρα και η καημένη Σελήν. Ναι, τόση ώρα περιμένει. Λοιπόν, με τη σειρά πλέον σας καλωσορίζω. Thunderwater Bay του In Ordinem Lupus. Και θα χαρείτε πλέον να μάθετε και επίσημα ότι από εδώ και πέρα θεωρείστε πλήρη μέλη των τάξεών μας. Μετά από αυτή σας την επιτυχία, να γνωρίζετε ότι όλοι έχετε δει ένα σπιτικό και ένα καθήκον. Όπως σε κάθε σπίτι, βέβαια, νοιαζόμαστε και προστατεύουμε ο ένας τον άλλον. Όπως προείπα πριν, εγώ λέγομαι Σελήν Μπράιστον και θα ήθελα να μάθω πλέον τα ονόματά σας του καθενός από τον ίδιο.
Ας ξεκινήσει ο Ρέγγιρ, ο οποίος είναι... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι ο team leader για την ώρα, γι' αυτό. Μάλιστα. Ναι, εγώ ονομάζομαι Ρέγγιρ. Είμαι μάγος και σπέιθι. Ξεκίνησα να σου πω την βιογραφία, ουσιαστικά αυτό με ρωτάς. Για αρχή τα ονόματά σας. Θα έχετε χρόνο, θα έχετε χρόνο να τα πείτε στο καράβι. Στην επιστροφή. Είμαι, εγώ είμαι ο Ρέγγερ, όπως προείπα όταν σε γνώρισα. Χάρηκα. Και εγώ. Εγώ ονομάζομαι Αμαριλής και έρχομαι από το όρο, ουσιαστικά. Το όρο... Όχι, όρταμα. Σου συστήνεται και ο Ranger, εγώ λέει είμαι η ΤΕΠ και είμαι ένα πληρωματικός. Ελπίζω, παιδιά, να, να φάνηκα χρήσιμος όσο μπορούσα. Και έχουμε κι άλλο ένα φίλο, ο οποίος δεν μπόρεσε να έρθει μαζί μας, είναι ο Άντρια, Βίκορ, ο οποίος θα τον γνωρίσεις όταν γυρίσουμε πίσω. Και εγώ είμαι ο Ιστόφ. Ιστόφ Χουμχούρ. Εκεί εγώ χειροκροτάω τον μπράβο Ιστόφ. Συγγνώμη που έσπασα τις πόρτες σας, λέει η Σελή. Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να τις φτιάξουμε. Ωραία. Πώς φάνηκε η όλη σας περιπέτεια ως εδώ? Διασκεδαστική, μπορώ να πω. Όχι ιδιαίτερα επικίνδυνη. Και με πολλές... παγίδες. Πώς το έπαιξε. με το Ranger... Αυτά τα γκαρκόρια γιατί δεν τα πειράξουμε. Σε λίγο. Καλό είναι να μείνουν όσο έχουν. Προς το παρόν τουλάχιστον. Γι' αυτό άλλωστε βάλατε και, και τη χοντρή αλυσίδα στο μοχλό, Σελήνη. Κανονικά ο μοχλός αυτός είναι από την άλλη μεριά και τα καρκόλια είναι ενεργά. Όταν πας ανάμεσά τους όπως έκανε ο Ρέγκερ, γίνεσαι σε φυτίλια. Φυτίλια, κοιμάσαι κάνουνε. Τρως 8 επιθέσεις, καλησπέρα. Εσύ και η περιέργειά σου, ακούω να λες. Δεν κάνει καλό πάντα η περιέργεια. Δεν είναι ώρα να ρίχνουμε ευθύνες, λέει. Τα πήγαμε καλά. Τα λάθη είναι ανθρώπινα. Εγώ σαν dwarf δεν έκανα κανένα. Λοιπόν, ο Ranger μου είπε τις ικανότητες του. Ορτάμι και Μαρλή, παρακαλώ. Εγώ είμαι περίπου σε παρέα. Αυτό είναι η ικανότητά μου. Αυτό Ζήρο είναι διαβαστερός και κάνει και spells. Όλα τα spells, λέει. Εγώ τον έχω δει να μην τα έχει όλα. Είμαι χαλασμένος. Όχι, τα κάνω όλα. Τη συμφέρον. Και εσύ, Αμαργής. Εγώ χρησιμοποιώ κυρίως το σώμα μου. Και όχι όσον αφορά με το βασιλιά που είχαμε πριν. Δεν εννοούμε αυτό. Ναι. Χρησιμοποιώ τη φυσική δύναμη του σώματός μου για να τη χρησιμοποιώ στη μάχη, ας πούμε. Είμαι από μοναστήρι, έχω μάθει πολεμικές τέχνες. Επιστρέφει ο Γουίνστον μαζί με το Σούπερ Μάριο. Μπαίνουν μέσα από το δωμάτιο, βγάζει το μουστάκι ο τύπος, τον βλέπετε. Είναι ένας βοηθός του Μανόλο, γραφιάς. Πώς μου θύμιζες εσύ. Εντάξει τώρα, και εσύ πήγες να μου ξυλώσεις το μουστάκι αφού το είχα βάλει σένιο, να πούμε. Πάλι καλά που δεν ήταν αληθινό. Φαντάσου. Γι' αυτό το άφησα να φαίνεται ότι δεν ήταν αληθινό. Μην είναι κανένας μπουρλός, σαν εσένα. Χάρηκα πολύ, λέει, παιδιά. Εγώ λέγομαι Τόμι. Γεια σου, Τόμι. Εγώ είμαι ο Ρέγκερ. Άμα χρειαστείτε τίποτα έγγραφα για οτιδήποτε, μιλήστε μου. Θα σε έχουμε υπόψη μας. Τι κάνουμε εδώ λοιπόν.
Φεύγουμε, λέει. Λοιπόν. Όχι εμείς, εσείς φεύγετε. Θα σας πάει η Σελήν. Όλα αυτά εκεί, τα πραγματάκια που βρίσκονται... Αυτά είναι εδώ για να φυλάσσονται. Αυτό το δωμάτιο εδώ φυλάσσεται γενικότερα. Δεν τα ψάχνουμε, δηλαδή. Δεν είναι για μας. Όχι, δηλαδή. Δεν είναι για σας. Για σας είναι μέσα στην τσάντα. Μέσα στην τσάντα, τη μαύρη. Ναι. Ναι. Την οποία την έχει η Σελήνη, έτσι. Την οποία την έχει η Σελήνη. Σελήνη, όταν μιλάμε οι υπόλοιποι, δεν ακούμε τη Σελήνη, το έχετε παρατηρήσει. Ναι. Προσπαθεί να μιλήσει. Αλλά τέλος πάντων, στην προκειμένη περίπτωση, για να σας γλιτώσω λίγο χρόνο, στην τσάντα έχει ένα σημαίνιο και ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε κόπερ μπάτζις. Ένα σημαίνιο και τέσσερα, πέντε μπάτζις. Ένα σημαίνιο και πέντε κόπερ μπάτζις σε μορφή λύκου. Η Σελήνη δίνει το ασημένιο σε σένα, Ρέγκερ. Αχα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τα υπόλοιπα τα δίνει στους υπόλοιπους της ομάδας. Είναι καρφίτσες για το... και με το κεφάλι λύκου, σαν αυτό που φοράνε όλοι μέχρι τώρα, ουσιαστικά. Ωραία. Το φοράω, δεξιά. Όμοιο, λες και σε μένα, Φίλβε. Ξαναμίλα, Σελήν. Ναι, δεν σε άκουσα καλά. Ένα είσαι ο Σίλβερ, βλέπει σε μένα. Αχα, οκ. Okay. Μάλιστα. Έχει Σίλβερ και η Σελήν. Ωραία, ωραία. Να τα φοράτε με περηφάνεια. Εννοείται. Έχουμε κάτι άλλο εδώ πέρα να κάνουμε. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε και τον άνθρωπο που έφτιαξε αυτό το order. Ας γυρίσουμε λοιπόν στο Vegas. Okay. πώς θα γυρίσουμε πίσω, γιατί έχουμε τους καρχαρίες, έχουμε τη θάλασσα, υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος. Έχει φροντιστεί οι καρχαρίες, Σελήν το ξέρεις αυτό. Έχουμε φροντίσει να τραβήξουμε μακριά τους καρχαρίες για την επιστροφή σας. Σας δίνει από ένα πόσιον η Σελήν, το οποίο είναι deep breath, σας το εξηγεί. Ότι θα μπορείτε πολύ πιο εύκολα να φτάσετε στο σημείο που πρέπει να ανεβείτε πάνω και θα πάρουμε, ήταν καλή ιδέα σας με τα μπαλόνια. Έχει υπάρξει ήδη αγκυροβολημένο κάτω ένα μεγάλο μπαλόνι που θα μας ανεβάσει όλους μαζί στην επιφάνεια. Ωραία. Πρέπει απλά να βγούμε έξω και να πάμε. Λοιπόν, θα πείτε αυτό, ακολουθήστε με και θα βγούμε στην επιφάνεια χωρίς κανένα πρόβλημα πλέον. Ωραία. Θέλω, όταν βγαίνετε έξω, να μου ρίξετε ένα perception. Όλοι. Και εσείς, Ελένη. Αμέσως. Αυτό δεν μ' αρέσει. Ορτάμι, πριν το perception, πες μου τις ιδέες σου για το άγαλμα. Οκ, okay, λοιπόν. Ή πρέπει να πάει κάποιος πάνω να ταντέψει το μωρό ή να κουνήσει το καρότσι. Όταν πιάνεις το μωρό, ακούς κράκα, κάκα, κάκα. Αλλά δεν λειτουργεί κάτι και ακούς να σπάνε τα γρανάζια. Ναι. Γιατί είναι οι πόρτες... όχι να σπάνε, ναι. Να μπλοκάρουν. Ναι, ναι, λοιπόν, ναι, okay, εντάξει, εισήχασα. Σελήν, θέλω να μου ρίξεις ένα perception. Ναι, μισό λεπτό να πάω εκεί που πρέπει να πάω. Λάθος. Ας βάλουμε αυτό. Μάλιστα.
Ρέγκερ, θυμάσαι πώς έχετε έρθει μέχρι τώρα. Βγαίνετε έξω, στο πρώτο δωμάτιο. Ναι. Κατεβαίνετε σκαλιά, πίνετε το πόσο μπαίνετε στο νερό, βγαίνετε. Κάνετε το κύκλο από τα ερείπια και από όλο το κτίριο και εκεί σας οδηγεί η Σελήν. Είσαστε σε κάποια υποθέτω πορεία και στήσιμο, το οποίο θα χρειαστώ να μου πείτε, περίπου. Να σας πάω και εκεί που βλέπω και εγώ τώρα, το οποίο δεν έχω ετοιμάσει το χάρτη, είναι δικό μου το λάθος, αλλά θα το κάνουμε λίγο old school. Αν δεν έχετε πρόβλημα. Αυτή είναι μία από τις τοιχογραφίες που βλέπατε στον τοίχο. Okay. Okay. Ένας καρχαρίας από πίσω και ένας... Εντάξει, ο καρχαρίας δεν υπάρχει, είναι απλά δεν βρήκα καλύτερη. Ήθελα να δείξω ότι αυτός είναι ο βασιλιάς που τρώει σνίξ και την πέφτουν, είναι λίγο διαφορετική, αλλά παρόλα αυτά, αυτό είναι περίπου. και όπως προχωράτε, βλέπεις στο βάθος την κίνηση μιας μορφής που μοιάζει με γυναίκα. Στο βάθος και βάθος. Στην θάλασσα μέσα. Λίγο πιο μέσα, ναι, στα 50 περίπου feet από σας. Έχει κάτι βράχια. Και λίγο πιο πέρα από τα μπαλόνια. Βλέπεις την άγκυρα με τον μπαλόνι. Στο βάθος, ναι. Τη βλέπετε όλοι ουσιαστικά την άγκυρα και τον μπαλόνι. Και δεξιά, όπως προχωράτε, έχει κάτι βράχια και κάποια μορφή είναι γυναίκας, κάτι τέτοιο, μια μορφή περίεργη, είναι κρυμμένη από πίσω, από το βράχο εκείνο. Το λέω, δεν μπορώ να μιλήσω, ή μπορώ να μιλήσω με το πόσο. Δεν μπορείς. Δεν μπορώ να μιλήσω. Όχι. Μπορώ να κάνω... Να σου πω και μπορείς να δείξεις, αν θες. Να σου πω και τι βλέπεις. Ναι, πες μου τι βλέπω. Ενδιαφέρει. Πίσω από το βράχο, Ρέγκερ, βλέπεις αυτό. Ποιο. Πάνω-πάνω, ξεχωριστά, έξω από όλα, σου έχω ανοίξει μια εικονίτσα να δεις. Ναι. Βλέπεις αυτό. Okay. Δεν σε έχει πάρει χαμπάρι, ότι την είδες. Ναι. Okay. Δεν μπορώ να μιλήσω στους υπόλοιπους. Μπορώ να τους δείξω. Υποθέτω, κάνεις έτσι, έτσι, έτσι και δείχνεις. Ξέρεις ότι κάτι τρέχει εκεί, ότι είσαι σε distress, αλλά η τύψα καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Η Σελήν επίσης το βλέπει αυτό το πράγμα και πλέον το βλέπετε και όλοι. Okay. Και είναι αυτό. Και βλέπετε αυτό το πράγμα απέναντί σας. Αυτό το κακάσχημο, ανατριχιαστικό όν. Knowledge γι' αυτό, να δείξω. Θέλουμε knowledge nature. Τώρα δείτε έξω το κοζάρι. Εκεί που βρισκόμαστε, μέσα στη θάλασσα υπάρχουν πέτρες, τίποτα, οτιδήποτε. Είχες πει ότι βρισκόντουσαν και πράγματα από πλοίο, από πληθυσμένο πλοίο και ιστορίες. Υπάρχουνε, κοντά μας. Υπάρχουν τριγύρω συντρίμια, αλλά όχι από πλοίο στην πόλη. Όχι εκεί. Βλέπεις απέναντι, στο βάθος, σε έναν ύφαλο, να υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο... Ένα πλοίο. Βράχους και τέτοια υπάρχουν κοντά βράχια. Πιο πολύ πεσμένα ερείπια από ό,τι καταλαβαίνεις. Μπορείς να κάνεις ένα stealth, να δοκιμάσεις ένα stealth, ναι. Αλλά σε βλέπει ξεκάθαρα και παίρνει πέναλτι, θα ρίξεις perception. Σελήν, δεν καταφέρνεις να ξέρεις τι είναι αυτό. Το πλάσμα.
Ναι, θα μας βγάλεις grid. Όχι, δυστυχώς δεν θα βγάλουμε grid. Θα σας το πω old fashion, στη φαντασία σας. Και θα κάνω και λίγα σχέδια στο χάρτη για να τα βλέπετε. Είδαμε λοιπόν το πλάσμα αυτό. Και πάω λίγο στο freehand. Λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι εδώ ήταν ο ναός, okay, εσείς βγήκατε έτσι και φτάνετε εδώ. Εδώ, εδώ, είναι το μπαλόνι. Ωραία. Ωραία. Κάπου εδώ και σε απόσταση περίπου 50 feet από εσάς, υπάρχει ένας βράχος. Ωραία. Εκεί από πίσω ήταν κρυμμένο αυτό το πλάσμα. Κατά τα άλλα, υπάρχουν κάποια βράχια και κάποια ερείπια πεσμένα τριγύρω διάφορα. Και εδώ έχει ένα μεγάλο χάσμα. Οκ. Ήφαλο. Το έχουμε. Και τώρα βλέπεις αυτό. Το πλάσμα αυτό Uno momento, por favor. Ωραία. Εμφανίζεται και τρέχει κατά πάνω σας και με το που το βλέπετε δεν εμφανίζεται πολύ, απλά μπαίνει μπροστά σας στον δρόμο, δεν τρέχει, δεν κάνει charge. Καταλάβετε τι λέω. Έρχεται, είναι, ας πούμε... Σαν γοργόνα είναι, τύψα. Όχι, δεν είναι σαν γοργόνα. Είναι σαν μια γριά με σκελετούς πάνω της και όπως τη βλέπεις εκεί, αλλά έχει πόδια. Okay. Σαν δαίμονο κατάσταση. Okay. Ναι. Δεν έχετε φέρει περισσότερα knowledge, λυπάμαι. Η τύψα λοιπόν μπαίνει εδώ. Okay. Και ρίχνετε όλοι ένα fortitude. Καλύτερο. Με το που τη βλέπετε. Έχω πετύχει το stealth εγώ. Εσύ έχεις ρίξει stealth και πιστεύεις ότι κρύφτηκες. Το αν πέτυχες ή όχι έχει να κάνει με το αν σε βλέπω εγώ στο perception που θα ρίξω μετά. Οκ. Okay. Έχουμε και λέμε, ο Ορτάμι είναι safe. Καλό παράδοση. Η Αμαριλής μου ρίξε δύο και το πρώτο της, ούτε το δεύτερό της τα καταφέρνουν. Ο Ρέγκερ και η Σελήν είναι safe. Ο Ιστόφ και ο άλλος. Αυτό παρακαλώ τώρα. Γιατί είμαστε έξι αυτή τη στιγμή. Ναι, το ξέρω. Το ξέρω, το ξέρω. Το ξέρω, το ξέρω. Ο Ιστόφ, το τρώει πανηγυρικά. Πω, ρε, δεν τον έχει πάει καθόλου για να νο, ούτε τα strength, ούτε τα fort, τίποτα φέρνει. Άχρηστο, εγώ το πάω. Τι, σκατόζαρος. Αλλά τα έχει σκοτώσει όλα όσα πολέμησε. Και ο Ιτέπ, ο τόσο καλός ranger, ο μιδιόκρη τελειορολάς, έριξα τα καλύτερα ζώδια ranger, τα καταφέρνει και αυτός. Έχουμε και λέμε, ποιοι το χάσανε ο Ιστόφ και η Αμαριλής. Και ο Όνα. Σωστά. Οι υπόλοιποι. Mm-hmm. Για να δω, τα καταφέραμε. Ο Ιστόφ και η Αμαριλής. Με το που βλέπετε, όλοι παγώνετε με το που βλέπετε αυτό το αειδιαστικό, απίστευτα πανάχρηστο και άθλιο πράγμα για γυναίκα και η γυναίκα είναι μόνο από αυτό που κρέμεται από το στήθος της που φαίνεται στην εικόνα που το έχετε δει όλοι. Έτσι το καταλαβαίνετε. Κατά τα άλλα, αυτή η αηδία σας προκαλεί ένα τρόμο, ένα πανικό. Όσοι το χάσανε, τρώνε... Κάτω ντάματς. Πάμε για καινούργιο χαρακτήρα. 5 points, 5 πόντους strength μείον.
Καλύτερα αρχή, καλύτερα HP. Κάτω HP. Προσωρινά για την ώρα θα πας αμαριλής στο strength σου και θα πεις στο temporary μείον 5. Δεν λες καλά που φέραμε το φόρτιτο. Να μισέ τα. Εγώ να έκανα 5 πόντες, πρέπει να έρθω κάτω. Ναι, αυτό. Βασικά θεωρούσουν στο... Σε πώς το λένε, στο νερό. Γιατί ναι, μόνο, μόνο από αυτό μέσα ζέρε, τίποτα άλλο. Η άνοση. Θα ανέβαινε στην πάνω. Και φόρτιτο, έτσι δεν έκανε κανένα γουίλα. Με φόρτιτο. Η τύπησα, λοιπόν. Ακούτε μέσα από το νερό το κακαριστό της γέλιο. από πίσω της, λέει κάτι σε μια περίεργη γλώσσα που την ακούτε, γιατί αυτή μπορεί να μιλάει για το νερό. Και θέλω, εκτός από το Ranger, έχουμε τη Σελήνη, τον Ορτάμι, την Αμαριλής και δύο ακόμα NPC, οι οποίοι είσαστε 5. Ωραία. Το 6 re-roll, ρολάρετε μου, ένα D6 και έχουμε και λέμε 1, 2, 3, 4, 5, ξέρω εγώ ποια είναι. Ρολάρετε μου ένα D6, παρακαλώ. Re-roll. Εγώ. Re-roll το 6. Το re-roll είναι το χειρότερο. Το 6 re-roll, είπαμε. Δεν βαράει κάποιον. Το 4. Κοιτάει το Ranger, το τύπο σας, περιεργά στρέφει το βλέμμα της κατά πάνω της, τον κοιτάει μανιασμένα και ρίχνει. Περίμενε, δεν έχουμε ενίσχυση. Αυτά γίνονται στο γύρο της. Και τώρα θα πέσουν οι initiative. Αυτή. Είναι, εσύ δεν είσαι surprised και πρόλαβες και κρύφτηκες. Okay. Επειδή δεν είχες τρόπο να το πεις στους φίλους σου, δεν έγινε ούτε αυτή surprised. Δόθηκες με το που πήγες να κρυφτείς. Το πήραν χαμπάρι φίλοι σου, αλλά ήταν ήδη πολύ αργά. Καταλαβες. Πάλι καλά που το πήραν χαμπάρι φίλοι μου. Ναι, αν μη τι άλλο. Και θέλω τώρα τον Ranger, που μέχρι τώρα τα έχει πάει εξαιρετικά, να μου ρολάρει. Ας συνεχίσει να τα πει να ξέρει. Ρολάρει ένα εξαιρετικό ζάρι και την κοιτάει πίσω. Και την κοιτάει πίσω. Και της κάνει και ένα νόημα ότι... Έτσι. Δεν είναι ο Ιστόφ αυτός. Αυτός είναι ο Ιτέπ. Αυτό λέω. Να μαθαίνει ο Ιστόφ. Να μαθαίνει ο Ιστόφ. Σωστά. Και τώρα ρίχνουμε initiatives. Πώς θα ρίχνουμε τώρα στο turn order. Θα κάνουμε τα tokens για να ρίξουμε initiative. Θα το κάνουμε manually. D20 και προσθέτετε το initiative σας. Με συγχωρείτε μισό λεπτό. Παρακαλώ. Γιατί παίζουν, ρίχνω δύο κάθε φορά, δεν ξέρω γιατί. Ούτε εγώ. Πατάς δύο φορές το μάτς. Αλλά παίρνω το πρώτο. Okay. Και παίρνω και το χαρτί μπροστά μου, πατώ παράδοτα. Για να πάρω χαμπάρι ότι δεν έχω στυλό κοντά μου. Και ανοίγω ένα handout και λένε ότι έχει πρόβλημα. Και έχουμε και λέμε. Πώς σας φαίνεται το πλασματάκι, έχετε καταλάβει τι είναι out of game? Genius. Ε?
Όχι, δεν. Hug είναι. Hug είναι είδος hug. Είναι she hug. Μία από τις τερατώδεις μάγισσες με περίεργα abilities που κυκλοφορούν γενικότερα στο χάρτη. Μαγικά abilities. Δυσκολάκι είναι αυτή. Δυσκολάκι. Και δεν μπορείς να μιλήσεις κιόλας μέσα. Δεν ναι ρε, και όλα τα σπρέχουν verbal, όλα όμως. Ας μην μας την έδειχνεις ποτέ, λέει. Ναι. Όπου την πατήσαμε. Λογικά έτσι και αλλιώς. Αυτό θα σας έβλεπε, παιδιά. Απλά θα τρώγατε κάποια attack opportunity. Και... Αυτό, αυτό. Και το καγίδαμε. Θα ήσασταν ανάσκελα πριν προλάβουμε να... Εγώ το είμαστε το πήγε στο μεταξά, όχι στο ρέγγερ. Θα είμαστε βγάζει ποτέ. Είμαστε στο πακετάκι. Τι πάντα, καταφέρουμε. Ούτε και εγώ έχω space. Τα έχω κάψει όλα τα space όσο ήμασταν στην πόντζη. Σελήν, παίζεις πρώτη. Έχεις aquatic crossbow. Aquatic longbow ή ό,τι aquatic όπλο έχεις. Ξέρεις τι έχεις, νομίζω. Τι σημαίνει το aquatic longbow? Υπάρχουν aquatic όπλα. Τα κανονικά βέλη από κανονικό bow δεν πηγαίνουν. Πηγαίνουν 5 feet, 10 feet το πολύ. Το aquatic bow το πηγαίνει στα 30 feet το βέλος. Okay. Αυτό λίγο με τα feet θα είναι... Πες μου λίγο, Σελήν, ξανά. Θυμάμαι καλά, είναι D6. Γιατί δεν το έχουμε γράψει το equipment, τα weapons. Ναι, 1D6 είναι. Όχι, aquatic longbow. Είναι 1D8. 1D8. Γιατί είναι, long, γιατί είναι longbow. Γιατί να σου ρίξω το αστάκρολ. Με συγχωρείτε. Ήσουν μπροστά, οπότε από σένα είναι στα 40 feet. Μπορείς να κάνεις και 10 feet προς movement κολυμπώντας και να είναι ακριβώς στο range. Δεν έχει έρθει μπροστά στο range. Όχι, δεν έχει έρθει μπροστά. Βγήκε από το βράχο απλά και έκανε κάποια abilities περίεργα. Εσύ δεν τα είδες γιατί κρύφτηκες πίσω από την πέτρα. Αλλιώς θα κοίταγε εσένα με το ability που έσωσε ο Ranger. Λοιπόν. Βαράς critical. Θέλω ένα confirm, παρακαλώ. Το ξαναρίχνω. Ρίξε άλλο ένα για instant kill. Όχι, ήταν 19, έτσι. Δεν ήταν 20. Γίνεται confirm. Και θέλω να μου ρίξεις το D8 και το strength σου. Όχι, δεν είναι composite. Το aquatic longbow σου είναι ένα D8 σκέτο. Αυτό είναι. Οκ. Τη βλέπετε, τη χτυπάει στον ώμο και την ακούει και μπαίνει το βέλος, καρφώνεται μέσα. Είναι, κάτσε, αυτό είναι επί 3 στο longbow. Οκ. Την καρφώνει στην καρδιά. Τη βλέπετε, η τύπισσα βγάζει μια κραυγή πόνου και αιμορραγεί, βγαίνει το βέλος από την άλλη μεριά σχεδόν, το βλέπετε. Ωραία. Μετά... Δεν μπορούμε να παγυρίσουμε κιόλας μέσα στο νερό. Η τύπισσα μένει ακούνητη, πάει τελείωσε. Πάμε τρέχοντας να βγούμε έξω, εισαγωγικά τρέχοντας. Περιμένετε, μωρέ, περιμένετε. Τελειώσαμε, να βγούμε έξω. Η τύπισσα παίζει, είναι η σειρά της. Ναι, σε κοιτάει η Μαρία στραβά. Εσένα, γιατί έχει λόγους, συχαζρίζον. Έχει λόγους. Συχαζρίζον. Και θέλω να μου ρίξεις ένα will save, παρακαλώ. Πού να διανέσεις κάτι.
Δεν την κεράσαμε τίποτα. Μας πετάνε. Κάνουμε κάτι, ξέρω. Όπω τα κρίτικα της Μαρίας και δεν μπορεί να της πεις ότι κλέβει γιατί τα ρολάρει το μηχάνημα. Μαρία, Σελήν, νιώθεις ένα κακό πράγμα, μια κακία στο μάτι της, καθώς σε ματιάζει στην κυριολεξία για τους Έλληνες που ξέρουμε, το evil eye πέφτει πάνω σου, το κακό της βλέμμα σε κοιτάει και νιώθεις το αίμα σου να παγώνει, Μαρία. Έχεις επάνω σου γιατροί, έχεις επάνω σου το effect που λέγεται, το effect που λέγεται days. Δεν μπορώ να το παίξω ζαλισμένη, είμαι μέσα στο νερό ούτως ή άλλως, πηγαίνω πέρα να δω. Δεν χρειάζεται να το παίξεις γιατί είσαι. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα στο γύρο σου, αλλά δεν χάνεις το armor class σου. Αλλά δεν μπορείς ούτε να κάνεις movement ούτε τίποτα. Είσαι έτσι. Και πραγματικά έχεις χάσει το μυαλό σου, έχεις βυθιστεί μέσα στην ασχήμια της ύπαρξης που βλέπεις μπροστά σου και νιώθεις τον πανικό να σε περιτριγυρίζει. Θα ούρλιαζες. Προσπαθείς να ουρλιάσεις δηλαδή. Να ουρλιάξεις. Attack opportunity από αυτό. Δεν είναι κάποιος σε μελή. Και το πλάσμα γυρνάει και απομακρύνεται από εκεί που ήτανε. Και πάει κατά δω το movement της κανονικά. Τριάντα feet, πάρα πίσω, πιο μακριά από σας. Φεύγει. Ναι, φεύγει. Πάει εδώ 30 feet μακριά σας. Βλέπετε ότι... Πάμε να πιάσουμε τον μπαλόνι όλοι μας. Βλέπετε ότι πράσι, είσαστε τώρα, είσαστε εδώ, έτσι. Ναι. Η τύπισσα ήταν εδώ. Εδώ. Στο κέντρο. Ναι. Στη μασχάλη του τύπου. Και έφυγε 30 feet και πήγε δίπλα από τον μπαλόνι, το οποίο είναι εδώ. Okay. Εσείς είσαστε εδώ. Και είσαστε... 80 feet από το μπαλόνι. Ωραία. 60 feet ίσως η Μαρία, η οποία τρέμει αυτή τη στιγμή. Πανικόβλητη, έχει χεστεί πάνω της, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τη βλέπετε, έχει παρατήσει τον μπόου της και είναι έτσι. Άσπρισε. Φανταστικά. Και το πλάσμα φεύγει. Επόμενος προσπαθεί ο Ranger άκουσας να ρίξει, αλλά δεν φτάνει μέχρι εκεί το βέλος του. Δεν μπορεί να προχωρήσει. Προχωράει και όσο του επιτρέπεται, 10 feet το γύρο και πάλι δεν φτάνει το βέλος του. Επόμενος τρέχει κατά εκεί όσο περισσότερο μπορεί να τρέξει και σαν man on the moon. Ο Ιστόφ, ότι τρέχει και βγάζει το τσεκούρι και τρέχει και προσπαθεί και πλησιάζει, αλλά... Πόσα feet είναι η τύψα. Από εσάς. Ναι. Εσύ είσαι, ας πούμε, εδώ σε αυτό το βράχο που έχω τώρα κρυμμένος. Ναι. Εγώ είμαι εκεί. Από σένα είναι, εκεί που είναι, γύρω στα 50 feet. 40 feet. 40 πες. Όχι, 30 έτσι. Για άρα για σένα είναι 60 feet. 50 με 60 feet, ναι. Από τους άλλους είναι 80, από εδώ. Από εδώ είναι 80. Ωραία. Αχ, τώρα μου βγάλει τετραγωνάκι, χαζομάρα, κοίτα. Συγγνώμη, να βγάλω το grid. Οκ. Okay. Άψογα. Μετά στο initiative... είναι η αμαρλής. Θέλω να πλησιάσω, δεν μπορώ να πάω εκεί που είναι και η στόχ. Προσπαθείς να πλησιάσεις κι εσύ. Μετά την αμαρλής είναι ο ορτάμι.
Πάω και εγώ πίσω να κάνω. Ακριβώς όμως. Πάω και εγώ πίσω. Τρέχοντας κι εσύ, κατά εκεί. Ο Ρέγκερ. Εγώ θα ρίξω με το crossbow. Το ρίξε ένα ζάρι. Εσύ παίρνεις μια... Δεν πετυχαίνεις, δυστυχώς. Εκεί. Με το είχα πάρει. Τρέχει, δεν γυρνάει κανένα σε κοιτάξει. Εκεί. Οπότε είμαι ακόμα κρυμμένος. Είσαι ακόμα κρυμμένος, ναι. Κανονικά θα παίζει η Σελήνη, αλλά έχει παγώσει στη θέση της. Αυτή τη στιγμή παίζει το πλάσμα. Φεύγει από εκεί και πάει κατά εδώ, κατά το χάσμα. Πηδάει στο χάσμα μέσα. Και την ώρα που πηδάει μέσα στο χάσμα και πιστεύετε ότι την έχετε χάσει οριστικά, βγαίνει αναδύεται από πάνω ένα κτίνος. Ένα πραγματικά τεράστιο πλάσμα που μοιάζει με χελώνα. Και τη δαγκώνει με το στόμα του και την ανεβάζει φου, και βγαίνει πάνω από το χάσμα. Και τη μασουλάει και την κάνει δύο μπουκές και την καταπίνει. Πότε βάζουμε το Victory Theme? Τα σημεάκια όλα. Μπορεί δείχνω στον Ιστόφ να πιάσει την Σελήν και να πάω προς το παλόν. Πάω, θα πήγαινα κι εγώ μόνη μου, αυτό σκεφτόμουν. Και εμφανίζεται το κτίνος. Ωχ. Αυτό το πλάσμα, το τεράστιο που βλέπετε εδώ. Και τη μασουλάει σε δύο μπουκές και την καταπίνει. Κάνει δύο κύκλους και έρχεται και προσγειώνεται δίπλα από το αερόστατο και αράζει έτσι. Και αράζει έτσι και σας κοιτάει. Καλό είστε, παιδί. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Τι δεν μπορείτε να κάνετε? Το κάνω το σήμα της Victor, της Γης. Yes! Thank you! Σκέφτομαι ότι έχει κανονιστεί αυτό από το Guild, οπότε πάω να πάρω τη Σελήν, να τη βοηθήσω να έρθει μαζί μας και να πάω να πάρω τον μπαλό να φύγω. Παίρνεις τη Σελήν αγκαζέ, έρχονται και σε βοηθάνε και οι υπόλοιποι. Εσύ βασικά, Μαριλής, σου έχουν κοπεί τα πόδια. Πόσο strength έχεις? Έχω... Με το μείον 5. Μείον ένα. Πόσο στρέφω? Μείον ένα στο modifier. 9 έχω. Έχεις 9 strength. Οπότε αυτή τη στιγμή με το ζόρι παίρνεις τα πόδια σου. Έφαγες μεγάλο πατατράκ που είδες αυτό το θέμα της κακάσχημης στιγμής. Ναι, αλλά no man behind. Ξέρεις, είμαι... Καταλαβαίνω. Ξέρω. Βλέπετε λοιπόν την Αμαριλής γονατισμένη και η ίδια να τρεκλίζει. Να πηγαίνει προς τη Σελήνη, η οποία έχει πανικοβληθεί και είναι ακόμα έτσι. Ο Νάνος γονατίζει και πιάνει το κεφάλι του και είναι έτσι. Και αφήνει το τσεκούρι του, φαντάσου, μπροστά του. Όταν λέω εγώ ότι είναι άχρηστος. Ο Ρέιντζερ πηγαίνει, πιάνει το τσεκούρι, βάζει και από την άλλη μασχάλη τον Νάνο και προσπαθεί να τον μετακινήσει προς τον μπαλόνι. Αφού σας κοιτάει όλους, βασικά, τι κάνουμε, φάση. Βοηθάω και εγώ. Όχι, σας κοιτάει, είναι. Πάει στον Άνω, πιάνει το τσεκούρι, πιάνει λίγο και τον Άνω, σας κοιτάει, τι κάνουμε, φάση. Ότι... Προς τον μπαλόνι δείχνω. Και... Σου κάνει, μας φάει. It's all good. Σου κλείνει το μάτι, χελώνα. Η δρακοχελώνα.
Τζόνι λέω και πάω, σηκώνω τον Άνω, σαν να τον τραβάω που τραβάει και τον Ranger. Πηγαίνετε λίγο. Εγώ μπορώ να ξέρω σαν ορτάμι ότι αυτό είναι Dragon Turtle ή όχι. Σίγουρα θα είναι το Dragon Turtle που έχετε ακούσει. Δηλαδή το θέλω καν σε ρόλ. Okay. Και έχετε ήδη ρολάρει για το Dragon Turtle και τη γνώση σας γι' αυτό. Okay. Μιλάει actually και σας λέει ότι θα συνεχίσει. Άμα συνεχίσετε κι άλλο θα τελειώσει το potion. Okay. Friendly advice. Εγώ πάω να βρω κάτι να καθαρίσω τη γεύση από αυτό το συχαμένο πράγμα που έφαγα. Και κάνω έτσι. Thank you. Και φεύγει. Και πάει και απομακρύνεται κάπου παραπέρα. Ωραία. Οπότε, μαζεύετε τα κομμάτια σας, πάτε όλοι μαζί προς τον μπαλόνι και ο Ranger κόβει την άγκυρα, να την αφήνει κάτω, δεν το σκέφτεται καν, και σας παίρνει τον μπαλόνι και σας βγάζει στην επιφάνεια. Όπου υπάρχουν, βλέπετε όπως ανεβαίνετε, έχουν εξαφανιστεί οι καρχαρίες. Είναι το μεγάλο το καράβι και περιμένει λίγο παραπέρα. Και με το που εμφανίζεται το μπαλόνι βλέπετε και δύο βάρκες που πλησιάζουν με κοπηλάτι για να σας περισυλλέξουν. Τους δίνετε τους αρρώστους, τους τραβάνε με μια βοήθεια, τους ανεβάζετε όλους επάνω. Έχετε πάρει όλοι τα μπόου, τη σελήνη, έχετε πάρει το τσεκούρι, δεν θα το παίξω τώρα χαζομάρες. Ανεβαίνετε όλοι πάνω στη βάρκα και σας πηγαίνουν στο καράβι. Η Σελήν δεν μπορεί, δεν λέει να συνέλθει. Σφαλιαρίτσες. Φυσικά και όσοι έχουν χάσει το strength τους, είναι ακόμα κομμάτια. Σελήν μπορείς να μιλήσεις. Αλλά όχι in-game. Α, in-game μπορείς μόνο να μιλήσεις. Αλλά είσαι σε αυτήν την κατάσταση, σκέψου. Σαν να έχεις πυρετό και είσαι χάλια. Όχι, απλά τρέμω ακόμα. Το μόνο που γίνεται με το που ανεβάζεται πάνω, τρέχει κατά πάνω μου ένας μαύρος λύκος. Okay. Και τη γλύφει. Και κάθεται πάνω της να τη στεγνώσει. Να τη δώσει ζεστασιά. Είναι φιλικός. Όχι θηλυκός. Φιλικός. Θηλυκός αν είναι ψέρι Μαρία. Όχι, είναι αρσενικός και είναι φιλικός μόνο με εμένα κυρίως. Ναι, ναι, αλλά δεν ασχολείται με εσάς. Αυτό θέλω να εξηγήσω, γιατί εκείνη την ώρα είναι το αφεντικό της κάτω τάβλα. Οκ, άρα εμείς δεν πλησιάζουμε. Άμα πάτε να πλησιάσετε, σας γκριλίζει, actually, για την ώρα. Οκ. Όταν πάει ένας γιατρός απάνω της, η Σελήν καταφέρνει να το ηρεμήσει λίγο, να του πει το command word, ότι stay, και κάθεται τέλος πάντων, και αφήνει να την τυλίξουν με κουβέρτες και τα λοιπά. Την παίρνουν μέσα να τις αλλάξουν ρούχα και πάει και το σκυλί από δίπλα. Και σας λένε, ελάτε να αλλάξετε. Και κάτι να φάμε. Και κάτι, φυσικά, φυσικά. Βλέπετε, έχουν στήσει πανηγυρικά το καράβι πάνω. Έχουν ανεβάσει τραπέζια στην πλώρη, δίπλα από το κατάρτι. Είναι μεσημερό, είναι απογευματάκι πια. Μπήκατε κάτω πρωί. Έχει φτάσει απογευματάκι, γιατί χαλάγατε πολλή ώρα και σε searches και σε alchemist και ώρες και τα λοιπά. Σουρουπώνει σχεδόν. Μέχρι να αλλάξετε ρούχα, ανεβαίνετε πάνω και βλέπετε ότι έχει πέσει ο ήλιος, έχει ακόμα φως. Οι τύποι που έχουν φάει πρόβλημα στο strength και τα λοιπά, θέλουν... Ο γιατρός λέει, ο γιατρός που είναι, δεν είναι μάγος ούτε παπάς, είναι απλά γιατρός, σας λέει ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι για αυτούς. Είναι αποτελέσματα μαγείας αυτά που είχαμε πάθει. Ή κάτι τέτοιο. Άμα τους αφήσουμε στο κρεβάτι μέχρι να γυρίσουμε, όσο ήταν και δύο μήνες. Άμα τους αφήσουμε στο κρεβάτι μέχρι να γυρίσουμε, και κοιμηθούμε, να δούμε μπορεί που μπορώ να τους γιατρέψω εγώ. Το βράδυ, λοιπόν, η Σελήν, η Αμαριλής και ο Ντουόρφ
Θέλω η Σελήν όχι, αλλά οι Αμαριλής και ο Ντουόρφ θα ρίξουν ένα constitution check για να τα καταφέρουν να είναι στο τραπέζι έξω. Ο Ντουόρφ δεν είχε πολύ strength. Strength είχε το... Τόσο ώστε να μην πέσει κάτω από 10 ουσιαστικά. Αυτό σκέφτομαι. Θα σου πω. Ο Ντουόρφ είναι στο 11 strength. Την παλεύει, ναι. Όσο ναι, την μπορεί... παλεύει αυτό. Σκέφτομαι. Δεν είναι γι' αυτό το constitution check που ρίχνεις. Είναι γιατί έχεις φάει 5 strength κάτω πριν από μισή ώρα ψηλέ μου. Είσαι κομμάτια, σε χτύπησε η γρήπη, ξέρω εγώ, έχεις πάθει κοκομπλόκο. Ναι, αλλά είναι πάνω από το average ακόμα, έτσι. Ναι, αλλά τον ενοχλεί πολύ η armor του, τον ενοχλούν διάφορα πράγματα. Βέβαια, πάνω στο καράβι τα βγάζει. Εγώ για άλλο, για τη Φιέστα ρίχνω. Και τα καταφέρνει όμως ο Νάνο που να αγχώνεστε. Ο Ιστόφ είναι, καταφέρνει και έρχεται στη Φιέστα. Κάποια στιγμή, η Σελήνη ακόμα δεν μπορεί να περπατήσει και να κάνει διάφορα πράγματα, πολύ βασικά. Αλλά, όχι αυτό, και την έχουν στο κρεβάτι. Το βράδυ σας κάνουν γιορτή. Και φυσικά, Σελήν, σε προσέχουν, έχεις άνθρωπο από δίπλα σου συνέχεια, τον γιατρό, όλο το βράδυ. Σου βάζει κομπρέσες, για να αισθάνεσαι λίγο πιο άνετα κτλ. Δεν έχει μεγάλη διαφορά. Το θέμα που είδες ήταν τραγικό, μονολογείς, βλέπεις εφιάλτες. Το βράδυ έχει φιέστα όμως. Οι υπόλοιποι έξω... Α, ό,τι θέλετε κάνετε. Έξω γίνεται φιέστα. Μπρος τιμήν σας. Τι θα λέγατε, παιδιά, να πηγαίναμε να βλέπουμε πώς είναι η Σελήνη. Εγώ είμαι καλά τώρα. Αμαριλής, εσύ τα καταφέρνεις, αλλά δεν είσαι για πολλά. Κάποια στιγμή αργότερα τη νύχτα θα φύγεις νωρίς να πας να ξεκουραστείς. Okay, άρα... Έτσι αισθάνεσαι. Οκ, okay, άρα είμαι μπροστά στο σκηνικό, οπότε πηγαίνω φυσικά. Γίνεται φιέστα. Το φαΐ είναι στυλ φιέστα. Δηλαδή, όταν μέχρι να ανεβείτε εσείς από πάνω, από σας είχαν ζεστό νερό, πήγε πρώτα η κοπέλα, μόλις έκανε η Αμαριλής και πλήθηκε, σας πήγατε εσείς, μέχρι να ανεβείτε πάνω, έχει στηθεί φιέστα κανονική. Σας έχουν θέσει σε το επίτιμο μέρος, δίπλα, στο τραπέζι του καπετάνιου. Σελήνη, συγγνώμη, κάτι μου είπες. Λέω, έχουμε και πινιάτα. Δεν έχει πινιάτα γιατί θα στεναχωρηθείς. Δεν τη βγάζουν. Έχουν, αλλά δεν τη βγάζουν. τη φυλάνε για όταν γίνεις καλά. και σας σερβίρουν και αρχίζει και παίζει ο βάρδος. Και παίζει την ιστορία... Πάμε στη γιορτή να πάμε να επισκεφτούμε τη Σελήνη. Ναι, ο βάρδος παίζει το Mediox Demise. Την ιστορία που ήξερε και ο Ρτάμι, τη μάχη. Που έγινε εδώ από κάτω. Εγώ πάω στη Σελήνη μαζί με το Ρέγγερ. Ωραία. Ακολουθώ και εγώ τους συντρόφους, δεν κάθομαι πίσω. Πάμε να δούμε αν είναι καλά, πώς είναι, πώς νιώθει, αν τη ρωτάμε, ξέρω εγώ, πώς έχει τις αισθήσεις της. Τις αισθήσεις της έχει, μπορεί μόνο να μιλήσει. Λέει, can take no actions. Το days. Okay, αλλά δεν χάνει το AC της, οπότε έχει τις αισθήσεις της. Απλά κινείται, ας πούμε, με 5 feet το γύρο, τρέμει, είναι χλωμή, δεν μπορεί να κάνει κάποιο skill, οποιοδήποτε skill. Λέω ότι τελειώσαν όλα, είμαστε ασφαλείς τώρα και ότι θα γυρίσουμε πίσω και θα είναι καλύτερα, ξέρω εγώ. Ήρθαμε να σε δούμε πώς είσαι, πώς νιώθεις. Μια ακόμα. Εσείς είστε όλοι καλά, γυρίσατε όλοι. Η Αμαριλής είναι κάπως αδύναμη, αλλά εσύ προέχεις ουσιαστικά. Είσαι η πιο μεγάλη απώλεια της ομάδας. Και ήρθαμε να δούμε πώς θα πας. Καλά, πιστεύω σε τρίγη φορά θα μπορέσω να συνέλθω πλήρως. Αυτό ελπίζουμε κι εμείς. Έχουμε μιλήσει, γίνεται η γιορτή προς τιμή σας και να πάτε να το διασκεδάσετε, το αξίζετε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Κάτι που ξεχάσαμε να πούμε πριν. Σελήν, πες λίγο το παρουσιαστικό σου στα παιδιά. Okay. Είμαι human.
γύρω στο 1,70 ύψος. Αρκετά γυμνασμένη και δυνατή. Με μπλε έντονα μάτια. Μαύρα μαλλιά λίγο πιο κάτω από τους ώμους. Ήρθια. Αυτό. Και χρησιμοποιεί τον bow, όπως κατάλαβα, οπότε... Κάποιο είδος. Και έχεις... Έχει και ένα έχεις lance. Και ένα pet εκεί στο δωμάτιο, φανταζόμαι. Ναι, και έχω και το Lucian από δίπλα. Τον γλυκό ο οποίος και... σηκώνει το κεφάλι του όταν μπαίνετε, αλλά μόλις βλέπει ότι είσαστε κομπλέ, ξαναράζει. Όπως σας τον συστήνω, από εδώ είναι ο Lucian. Σηκώνει ξανά το κεφάλι του, σε κοιτάει, αν θέλεις κάτι. Να μην υπήρξε κάποιο θέμα μαζί σας. Είναι λιγάκι υπερπροστατευτικό σε άτομα τα οποία είναι καινούρια κοντά μου. Το καταλαβαίνω. Οπότε λέμε να σε αφήσουμε να ξεκουραστείς και αύριο το πρωί ελπίζω να είσαι καλύτερα, να σηκωθείς. Προσπαθώ και να την ψυχώσω και εγώ ότι όλοι θα γίνουν καλύτεροι με το wisdom. Πιστεύω ότι θα μετρήσει. Αυτά. Άντε. Βγαίνετε να διασκεδάσετε. Καλά θα είναι. Λέγε. Βγαίνετε έξω και βλέπετε ότι έχουν έρθει τα φαγητά. Έχει αστακούς, μεγάλα καβούρια. Έχει γάριδο κοκτέιλ με γαρίδες. Έχει αστακομακαρονάδες. Έχει όλο τον ειδών τα ωραία θαλασσινά. Μύδια, στρίδια. Όλα τα καλά. Κάθονται, τρώτε όλη παρέα. Όλοι πραγματικά είναι πάρα πολύ καλά και χαρούμενοι. Έρχονται όλοι οι κολλητέ, πείτε μου πώς τα πήγατε και τα λοιπά και σας ζητάνε να τους πείτε για τον dungeon πώς το είδατε και τα λοιπά. Ωραίο base, ξέρω εγώ, έχουμε και τέτοια. Η νύχτα περνάει πάρα πολύ όμορφα. Την άλλη μέρα η Μαρία δεν έχει συνέλθει. Η Σελήνη. Ορτάμι, έχεις ετοιμάσει κάτι για την άλλη μέρα? Αν είναι έτσι και δεν έχει συνέλθει, μήπως να κάτσω να ετοιμάσω εγώ τίποτα να την συνέλθει. Ωραία. Σαν τι θέλεις να ετοιμάσεις? Ξέρω εγώ, κάποιο βλέπει το restoration, ας πούμε. Τι δεν πρέπει να το βλέπει το restoration? Εγώ μπορώ να φτιάξω το τσάιν. Και να τη το πάω. Πού τη φτιάχνεις, τσαγάκι και τη πας. Τη αρέσει, ξέρω εγώ, αισθάνεται λίγο καλύτερα από το πανικό που ένιωσε, αλλά δεν μπορεί να ξεχάσει. Όχι, δεν μπορεί να ξεχάσει το απίστευτο αυτό θέαμα που είδε. Ρωτάω τον γιατρό. Τη ματιά αυτή τη μάγισσα. Ρωτάω τον γιατρό τι έχει. Δεν ξέρω, παιδάκι μου, κάτι μαγικό. Με spellcraft θέλω από εσάς. Διανόμα της μπορώ να κάνω ένα heal check κιόλας εγώ πάνω στην... Ρίξε μου και spellcraft και heal check, ρίχτα μου όλα. Έγινε. Σφάξω και ένα heal check. Και θέλω και από τον Ρέγκερ, το Spellcraft. Ρέγκερ, το χείλ σου σου λέει η Ορτάμι ότι δεν μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο, είναι μαγικό αυτό που έχει φάει πάνω της. Δεν μπορείς να καταλάβεις ακριβώς τι είναι και τι θα ήταν effective. Κάποιο περίεργο ability που είχε εσύ, Χάγκ, αλλά δεν ξέρεις για αυτές πράγματα και ο γιατρός εκεί πέρα δεν είναι μάγος, όπως είπαμε, για να ξέρει. Είναι απλός γιατρός, physician. Αλλά ο Ρέγκερ καταλαβαίνει ότι αυτό που έπαθε η Σελήν μπορεί να γιατρευτεί με κάποιο remove curse ή με κάποιο dispel evil. Το λέω στον Ορτάμι ότι αυτό σαν μαγικό εφέ μπορεί να φύγει από αυτό. Αν έχει, μπορεί κάτι να προετοιμάσει. Dispel evil, τώρα δούμε. Κάνας μέσα στο καράβι adventurer που να έχει τέτοιες ιδιότητες. Λυπάμαι.
είναι ναύτες οι περισσότεροι. Αυτό λέω, για ποιο σε φάση καπετάνιος, κάποιος άλλος, τέτοια, ποιο... Πώς έκανα να το αγοράσουμε το remove και σε scroll? Άμα πάτε στην πόλη, να μάθετε, στη θάλασσα. Μα στη θάλασσα, γυρνάμε με το πλοίο, δεν είμαστε... Την άλλη μέρα το πρωί. Ναι, ναι. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Παιδιά, εκτός την δυνατότητα μου, όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δυστυχώς. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε λίγο στη σελήνη είναι υπομονή. Μέχρι να γυρίσουμε στο κάμπο. Την τρίτη μέρα θέλω από τη σελήνη ένα fortitude check. Το οποίο θα είναι συν 4. Πρόσθεσα. Την τρίτη μέρα περνάς όλη τη μέρα απέσια. Απαράδεκτα. Μόλις συμπληρώνονται 3 συνολικά μέρες όμως, η κατάρα φεύγει από πάνω σου. Νιώθεις να προσπαθεί, νιώθεις ότι ή θα τα καταφέρεις ή θα πεθάνεις. Δεν αντέχεις 3 μέρες σερί αυτόν τον πανικό. Είσαι άϊπνη 3 μέρες σερί. Και την τελευταία στιγμή βρίσκεις τη δύναμη μέσα σου. Και εξαφανίζεται τελείως αυτό το πράγμα από πάνω σου. Νιώθεις καλά για ένα λεπτό και μετά οι 3 μέρες πανικού έρχονται πάνω σου και είσαι απίστευτα κουρασμένη. Και fatigued. Και είσαι exhausted. Πέφτω για ύπνο. Το λες στο γιατρό φυσικά που είναι γύρω ότι είμαι καλά, έφυγε, θέλω να ξεκουραστώ και καταφέρνεις πρώτη. Ο γιατρός βγαίνει έξω, που είσαστε όλοι στο κατάστρωμα ότι έξω από το γιατρό, από το ιατρείο, ότι θα κάνουμε με το κορίτσι. Και λέει ότι η συντροφιά σας, το ζεστό σας τσάι, της δώσανε τη δύναμη και τα κατάφερε. Τώρα ξεκουράζεται, επιτέλους κοιμάται. Μετά από 3 μέρες. Ωραία, ανακούφιση ουσιαστικά πάνω από αυτό. Αυτό είναι ένα καλό σημείο. Μπες μου, Ρέγκερ. Είναι ανακούφιση για μας και δεν θα κλείσουμε όσο ξεκουράζεται. Αυτό είναι ένα καλό σημείο για να σταματήσουμε το ψινό session. Και έτσι κλείνουμε την πρώτη ίσως σεζόν, mini season του Festering Woods, το initiation και το πραγματικό formation και από battle και από real battle και από εκπαίδευση και ούτω καθεξής των νέων μας adventurers. Από την επόμενη φορά μπαίνουμε στα βαθιά χωρίς πολλά προβλήματα, ας ελπίζουμε, και όλα τα σχέδιά μας μπαίνουν σε δρόμο, όπως έχουμε ήδη πει. Κάντε subscribe και like στο κανάλι μας στο YouTube Fiction Friction, βρείτε μας στο Facebook στο Fiction Friction πάλι GR. Και έρχονται ωραία πράγματα. Από μένα αυτά. Έχετε κάτι άλλο να πείτε? Όχι. Όχι. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε τη Σελήν που ήρθε guest για αυτή τη φορά. Ελπίζουμε στο μέλλον να έχουμε φτιάξει τα προβλήματα τα τεχνικά και να μπορεί να πάρει τη θέση της επάξια στο πάρτι που το περιμένει πώς και πώς. Παραλίγο να την πατήσει ο χαρακτήρας σου, Σελήν, και θα έλεγες ότι στόχα και φυλαγμένο. Αλλά τελικά τα κατάφερες. Έριξες τα απίστευτα checks που ρίχνεις κάθε φορά. Όχι, εγώ τώρα είναι το μηχάνημα. Είδες, δεν μπορεί κανείς να πει ότι κλέβεις. Είδες γι' αυτό που λέει αυτό το πράγμα. αυτά από μας. Ήταν το 10ο επεισόδιο του Festering Woods και το τέλος του πρώτου δοκιμαστικού mini campaign. Τα παιδιά θα ξεκινήσουν στο 4ο level από το επόμενο session. Μπορούν να το βάλουν. Και μπορούν επίσης μετά, αφού τους δώσω και τα XP για τα τελευταία 2 sessions, να τα προσθέσουν όλα μαζί όπως είχαμε πει και να δουν αν φτάνουν κάποιοι στο 5ο ή όχι.
Ε. Πώς σας φάνηκε η ανταμοιβή του DM σας? Πώς να ονομάσουμε αυτό το... Το προηγούμενο ήταν Mission Simulation. Αυτό θα το πούμε... Under the Sea. Under the Sea. Έτσι. Under the Sea. Incomplete. We are wet. We are. We are wet. We are wet. Όχι, θα το πω, did you wet yourself? Επειδή θα κλείνει, το βρήκα, το βρήκα. Επειδή θα κλείνει και τη σεζόν, θα λέγεται did you wet yourselves? Φιλιά πολλά από εμάς, τα ξαναλέμε σύντομα. Γεια σας και χαρά σας. Γεια.